Έλεγε και το τρίποντο που ξεκίνησε την αντεπίδυση για τον Παναθηναϊκό όταν οι πράσινες βρέθηκαν στο μείον 8, 3 λεπτά πριν την ολοκλήρωση τη αναμέτρηση. 11 πόντους είχε η πολύ καλή Αντριάννα Σβίτκοβιτ μαζί με την Κατερίνα Σωτηρίου. Μια κομβική παρουσία αυτή τη Αντριάννα Σβίτκοβιτ. Μια παίχτρια που αγωνίζεται ως κοινοτική, κάτι που ο Παναθηναϊκός είχε ως πρόβλημα τα προηγούμενα χρόνια. Θυμάστε ότι οι πράσινες αναγκάζονταν και κάναν κάποιο είδους rotation, αφήνοντας μία από τις τρεις Αμερικανίδες εκτός. Κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί την φετινή σεζόν. Ο Παναθηναϊκός που έχει τις δύο Αμερικανίδες, την Jones και την Reigns, και την κοινοτική, την Κροάτισσα, την Τσβίτκοβιτς, κάτι που το επιτρέπει να αγωνίζεται και με τις τρεις στο EuroCup. Μέχρι από την άλλη που στην πρώτη αγωνιστική είχε 5 παίχτριες ξένες στην σύνθεσή της, οι δύο ήταν Αμερικανίδες και άλλες κοινοτικές. Πάμε να δούμε και τις αρχικές πεντάδες των δύο ομάδων. Για τον Παναθηναϊκό είναι η Παυλοπούλου, η Σταμολάμπρου, η Jones, η Σωτηρίου και η Τσβίτκοβιτς. Από την πλευρά των Εσπερίδων είναι η Μαργέλου, η Μουρ, η Πάτη, η Μπενέκη και η Λιούις. Όλα έτοιμα και για το τζάμπολ της αναμέτρησης. Να δούμε και ποια ομάδα θα έχει αυτή την πρώτη κατοχή του παιχνιδιού. Τσβίτκοβιτσα και Πάντι θα διεκδικήσουν αυτή την πρώτη κατοχή. Και οι απαραίτητες συστάσεις στην σέντερ των Εσπερίδων να βάλει από μέσα την φανέλα. Τζάμπολ στο παιχνίδι και η πρώτη κατοχή θα είναι για τις Εσπερίδες. Το έχει τελικά, κερδίζει η Σταμολάμπρου. Και θα οργανώσει την πρώτη επίθεση για το τριφύλι, Παυλοπούλου. Και πάλι Σταμολάμπρου, Jones. Θα προσπαθήσει να παίξει με την πλάτη την Λιούις. Γύρισε, σούταρε, ευστόχησε. Ανοίγει λογαριασμό στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, 2-0. Λιούις με την Παυλοπούλου, βγήκε από τα σκρίνη η Πάτη, έχασε και λίγο τον έλεγχο της μπάλας, μάχες στο παρκέ, τον συγκράτησε τελικά, θα δώσει και την Λιούις, θα πάρει το τρίποντο, θα ευστοχίσει, ανοίγουν και οι Εσπερίδες λογαριασμό στο παιχνίδι, 2-3. Παυλοπούλου, όλο το δρόμο προς το καλάθι, η μπάλα έφυγε για λίγο από τα χέρια της, ήταν μάλιστα αυτή που την ακούμπησε πριν βγει εκτός τελικής γραμμής. Πρώτο λάθος για τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι και οι Εσπερίδες θα έχουν την ευκαιρία να προσπεράσουν στο σκορ. Κατά συνθήκη playmaker η Μουρ κατέβασε την μπάλα. Έδωσε και την Λιούις εκεί πάνω της την Παυλοπούλου και πάλι Μουρ. Σταμάτησε, κλείστηκε. Καλή εδώ η άμυνα από την Jones, πολύ δύσκολο το σουτ. Κακό, βεβαιασμένη η επιλογή της. Πολύ καλή άμυνα από την Jones. Νέα κατοχή τον Παναθηναϊκό που μπορεί και πάλι να πάρει το προβάδισμα στην αναμέτρηση. Παυλοπούλου. Βγήκε από τα σκρίνη Σταμολάμπρου. Και πάλι Παυλοπούλου. Στην γωνία για την Σωτηρίου. Τσβίτκοβιτς κοντά στο καλάθι θα γυρίσει, θα ευστοχίσει. Θα δώσει και πάλι προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 4-3. Κροάτισσα δίνει την δυνατότητα στην Ελένη Καμπογιάννη να την χρησιμοποιήσει ενώ κλέβει η Κατερίνα Σωτηρίου. Κακή η πάσα της Λιούις. Ο Παναθηναϊκός θα έχει την ευκαιρία για ακόμα έναν ευθυνιασμό με την Παυλοπούλου. Δύο στους δύο ευθυνιασμούς για τον Παναθηναϊκό πριν καν συμπληρωθούν τα πρώτα δύο λεπτά της αναμέτρησης και 6-3 το σκορ. Και αυτό που λέγαμε νωρίτερα για την Τσβίρκοβιτς δίνει την ευκαιρία η Κροάτισσα στην Ελένη Καμπογιάννη να μπορεί να την χρησιμοποιήσει είτε στο 4 είτε στο 5. Σήμερα την βλέπουμε σε θέση 5 σε ένα πιο ευέλικτο σχήμα. Και κλέβει και πάλι δεύτερη συνεχόμενη κατοχή που κερδίζει η Κατερίνα Σωτηρίου και θα πάει το δρόμο προς το καλάθι. Τρίτος ευνηδιασμός για τον Παναθηναϊκό, 8-3 το σκορ. Και αν λέγαμε κάτι πριν από την έναρξη για το κομμάτι της διάθεσης και της ενέργειας, νομίζω ότι οι παίχτες του Παναθηναϊκού δίνουν την καλύτερη απάντηση μέσα στο παρκέ. Σωτηρίου θα κλέψει και τρίτη μπάλα, θα φύγει στον ευνηδιασμό. Πάσα για την Jones. Σβίτκοβιτς και πάλι Jones από τις 45 μοίρες θα βάλει το τρίποντο, θα στοχίσει,
Καλή εδώ όμως η κυκλοφορία της μπάλας από τον Παναθηναϊκό. Λιούις. Για την Μούρ έχει πάνω τη Σωτηρίου. Θα πάρει τον δεξί διάδρομο, τον δρόμο προς το καλάθι. Την μπάλα τσέπηξε άσχημα παιχνίδι, πήγε και βγήκε. Φάουλ από την Μαργέλου. Κόβηκε οποιαδήποτε συνθήκη ευθυνδιασμού υπήρχε για τον Παναθηναϊκό. Και κάποιες οδηγίες από την Ελένη Καπογιάννη προς την Σταμολάμπρου. Επαναφορά θα είναι από την τελική γραμμή με την Τσβίτκοβιτς Παυλοπούλου. Θα κατεβάσει την μπάλα, δώσει για την Σταμολάμπρου. Και πάλι Παυλοπούλου. Θα βάλει το σκίνα από την Τσβίτκοβιτς Σταμολάμπρου. Θα κομπήσει την μπάλα στην Κροάτισσα. Πολύ ωραία η προσποίηση. Παυλοπούλου 45 μοίρες. Άστοχο σουτ. Από το σημείο που νωρίτερα στόχησε και η Jones. Μουρ. Με την Σταμολάμπρου πάνω της θα την παίξει με την πλάτη. Κατάφερε να εκμεταλλευτεί την υψομετρική διαφορά. Βρήκε τον στόχο 8-5. Παυλοπούλου. Σωτηρίου. Jones. Από την αλλαγή των μαρκαρισμάτων υπάρχει mismatch με την Σωτηρίου. Να δούμε τι θα επιλέξει Jones. Όλο τον δρόμο προς το καλάθι. Να τσέγινε και φάουλ. Πολύ δύσκολο καλάθι από την Jasmine Jones. 15. Δείγμα της κλάσης και της ικανότητας που έχει η Αμερικανίδα. Νομίζω ότι φαίνεται και από τις κινήσεις της. Ενώ εδώ η Μούρ θα προσπαθήσει να την παίξει ένα συναντίον ενός. Jones θα κάνει το φάουλ, θα στείλει την συμπατριότητά της στις βολές. Αυτό λέγαμε νωρίτερα για την Jones. Η Αμερικανίδα έχει πολύ γρήγορο πρώτο βήμα και αν θα δείτε οι περισσότερες αντίπαλές της της αφήνουν κάποια απόσταση ώστε να μην της δώσουν την ευκαιρία με το εκρηκτικό πρώτο βήμα να της αφήσει πίσω της, κάτι που δημιουργεί από μόνο του μια συνθήκη για κάποιο σουτ με καλύτερες προϋποθέσεις. Εύστοχη στην πρώτη βολή η Μουρ. Κάνει το σκορ 16. Θα στοχίσει στην δεύτερη. Εύκολο το rebound από την Τσβίτκοβιτς. Η μπάλα στα χέρια της Παυλοπούλου. Και πάλι Τσβίτκοβιτς. Jones. Στην γωνία για την Σωτηρίου προσποιήθηκε, το σούτ από τα 5 μέτρα, άστοχο, επιθετικό rebound από την Τσβίτκοβιτς. Θα δώσει για την Jones τον αριστερό διάδρομο, όλο δρόμο στο καλάθι, τρομερό καλάθι από την Jones, που το πανηγυρίζει κιόλας ανάλογα, 12-16. Μουρ θα πάρει το σούτ, θα αστοχίσει, η μπάλα καταλήγει στα χέρια της Jones, τρομερή πάση ευθυνδιασμού για την Σταμολάμπρου. Τέταρτος ευθυνδιασμός για τον Παναθηναϊκό σε ούτε 5 λεπτά παιχνιδιού. Σταμολάμπρου και Τζόνς το πανηγυρίζουν και το χαίρονται με την καρδιά τους. 14-6 η Παναθηναϊκός πέρα από σκορ προσφέρει και θέαμα. Εμείς κάνουμε μια πολύ σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε και πάλι για το υπόλοιπο της πρώτης περίοδου. Και πάλι μαζί εδώ στο κλειστό της Λεωφόρου, 14-6 το σκορ Παναθηναϊκός που έχει εμφανιστεί στην πρώτη περίοδο και με ενέργεια και με διάθεση τρέχει σε κάθε ευκαιρία, πιέζει, βάζει τα χέρια στην μπάλα στην άμυνα. Αυτό το έχει δώσει τις προϋποθέσεις για να ολοκληρώσει 4 ευνηδιασμούς. Μετράει το απόλυτο μέχρι τώρα. Πρώτη σκορ για τον Παναθηναϊκό. Και για το παιχνίδι γενικότερα είναι η Jasmine Jones που μετράει ήδη 6 πόντους, έχει 3 στα 3 δίποντα. Και από εκεί και πέρα 2 έχουν η Σταμολάμπρου, η Παυλοπούλου και η Κατερίνα Σωτηρίου. Παναθηναϊκός που όσοι είναι τα ευθυνδιασμοί του μετράει ανάλογα και τα κλεψίματα, έχει 4 ήδη στο παιχνίδι. Κάτι που θα έχει αφήσει πλήρως ικανοποιημένη την Ελένη Καπογιάννη. Είναι αυτό που ζητάει από τις παιχνιδιές της πιεστική άμυνα ώστε να δίνεται η δυνατότητα να φύγουν στον ευνηδιασμό.
Έτσι αλλιώς ο Παναθηναϊκός διαθέτει παίχτριες που έχουν την ταχύτητα και τις ικανότητες, ενώ ο Παναθηναϊκός θα πιέσει στα 4 τέταρτα του γηπέδου. Έσπασαν την πίεση οι Εσπερίδες. Μουρ. Άλλωστε για την πάτη κλέβει. Τσβίρκοβιτς είναι το πέμπτο κλέψιμο του Παναθηναϊκού που προσπαθεί να φύγει και εδώ στον ευνηδιασμό με την Σταμολάβρου. Θα σταματήσει τα βίντεο των Βολών. 5 στους 5 ευνηδιασμούς από τον Παναθηναϊκό. Και διψήφια για πρώτη φορά η διαφορά 16-6. Ενώ θα έχουμε και την πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Διπλή μάλιστα θα είναι. Οι Αλεξανδροί και οι Ρέιντς θα περάσουν στο παρκέ. Μουρ θα δώσει για την Λιούις. Και πάλι Μουρ. Από τις αλλαγές μέχρι την Σβίρκοβιτς θα πάρει το δεξί διάδρομο. Πολύ καλή άμυνα από την Τζόουνς. Εύκολο το rebound από την Σβίρκοβιτς. Πάσα ολόκληρου γηπέδου. Τρομερή από την Πινελόβη Παυλοπούλου. Ακόμα ένα ευνηδιασμό για τον Παναθηναϊκό. 18-6. Και το φάουλ της Σταμολάμπρου, η οποία φαίνεται κάπως να στραβοπάτησε. Φοβόμαστε να μην έχει κάτι σοβαρό η Ενινίδα Γκάρντ. Δείχνει ότι όλα είναι εντάξει προς τον πάγκο. Έπεσε κάπως άτσαλα με τον αριστερό της Αστράγαλο. Τριπλή θα είναι τελικά η αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Στον πάγκο Τσβίρκοβιτς, Παυλοπούλου και Σωτηρίου. Στο παρκέ θα περάσουν η Χεριστανίδου, η Ρέιντς και η Διονυσία Αλεξανδρή. Τέσσερα λεπτά και δύο δευτερόλεπτα ακόμα για το φινέλε της πρώτης περίοδου. Ο Παναθηναϊκός είναι εντυπωσιακός μέχρι τώρα και σε άμυνα και σε επίθεση. Προηγείται με 12 πόντους. Απόρρια της πολύ πιεστικής άμυνας και των 6 ευνηδιασμών που έχει βγάλει ήδη στο παιχνίδι. Όλα έτοιμα να ξεκινήσει και πάλι η αναμέτρηση. Η επαναφορά από την Λιούις Μουρ. Έδωσε για την Χατζηβατσλίου, πέρασε στο παρκέ. Πάτη, καλή πάσα κατά το καλάθι. Με την βοήθεια του ταβλό, η Λιούις θα πετύχει πόντους μετά από αρκετή ώρα για τις Σπερίδες. 18-8. Σταμολάμπρου για την Αλεξανδρή, πήρε το σκρίν από την Ρέιντς. Και πάλι Σταμολάμπρου. Χεριστανίδου, σύμφωνα στον Βολόν, θα πάρει το σουτ, θα στοχίσει. Μπάλα φτάνει εύκολα στα χέρια της Χάτζη Βασιλείου, που θα κατεβάσει κιόλας την μπάλα. Προσπαθεί να πιάσει να οργάνωσε την άμυνα του Παναθηναϊκού. Όλο το δρόμο προς το καλάθι. Δεν θα πετύχει όμως το καλάθι. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ίσως είναι η πρώτη κακή άμυνα του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση. Άσχημη επιστροφή από τις πράσινες. Και η Χατζη Βασιλείου θα έχει την ευκαιρία να ρίξει και πάλι την διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό. Θα το κάνει με την πρώτη βολή, 18-9. Θα ζευγαρώσει τις βολές, 18-10. Jones με την Αλεξανδρή. Άμυνα ζώνων, άμυνα ζώνης από τις Εσπερίδες. Σταμολάμπρου. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Παναθηναϊκό. Σταμολάμπρου θα πρέπει να σουτάρει, θα το κάνει. Θα στοχίσει, επιθετικό rebound από την Αλεξανδρή. Ναι, επίθεση 14 δευτερολέπτων για τον Παναθηναϊκό. Αλεξανδρή έχει πάνω στην κορέα, θα χάσει τον έλεγχο της μπάλας. Ευκαιρία για ευνηδιασμό για τις Εσπερίδες. Με την Μουρ, όλο το δρόμο προς το καλάθι. 18-12. Αλεξανδρή θα κομπήσει την μπάλα στην Χεριστανίδου, έχει την πλάτη στην Κορέ. Λάθος από τον Παναθηναϊκό και νέα προσπάθεια για ευνηδιασμό από τις Εσπερίδες. Και πάλι με την Μουρ 18-14 και εσφασμένα time out από την Ελένη Καπογιάννη που ήταν για πρώτη φορά, είναι για πρώτη φορά έξαλλη στον πάγκο. 2-23 ακόμα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε και πάλι. Μίωσερ, καινοτόμος λιποσωμιακή γέλη εξωτερικής χρήσης. Με ενεργά συστατικά, φυτικής προέλευσης. Στοχευμένη δράση και άμεση φροντίδα της πάσχουσας περιοχής του σώματος.
Μίωσελ και ποιος σε πιάνει. Από την Cross Pharmaceuticals. Επιστροφή στο κλειστό της Λεωφόρου, 18-14, οι Σπερίδες που απάντησαν στον Παναθηναϊκό με ένα σερί 8-0, έχουν μετατρέψει το 18-6 σε 18-14. Και όλα αυτά σε κάτι περισσότερο από 1,5 λεπτό. Παναθηναϊκός που φαίνεται να έχει κολλήσει κάπως σε αυτή την άμυνα ζώνης που έχει εφαρμόσει τα τελευταία λεπτά η ομάδα των Σπερίδων. Καλύπτει να βρει απαντήσεις. Έχει υποπέσει σε λάθη που έχουν δώσει εύκολους πόντους στις Σπερίδες στον ευνηδιασμό. Με την Μουρ να έχει φτάσει ήδη τους 7 πόντους από πλευράς Σπερίδων και να έχει γίνει η πρώτη σκόρερ στην αναμέτρηση. Αλεξανδρίδη θα δώσει για την Ρέιντ. Σταμολάβρου, Χεριστανίδου. Jones. Η πάσα για την Reigns στην γωνία για την Αλεξανδρή, το σουτ. Σκορ για τον Παναθηναϊκό και μάλιστα 3 πόντους από την Διονυσία Αλεξανδρή, 21-14. Παναθηναϊκός που εδώ κυκλοφόρησε σαφώς καλύτερα την μπάλα στην άμυνα ζώνης, βγήκε το ελεύθερο τρίποντο από την γωνία με την Αλεξανδρή. Κορέ από τις 45 μοίρες θα καταφέρει να απαντήσει, εύκολο τριμπάουν από την Χεριστανίδου. Προσπάθεια για φυλιασμό με την Αλεξανδρή, σταματάει εκτός της οροπίας σουτ, άστοχο. Επιθετικό rebound όμως από την Χεριστανίδου, Jones. Ζητάει το screen, όχι τελικά ζητάει από την Reigns να παίξει με πλάτη την Lewis. Double team εδώ στην Αμερικανίδα του Παναθηναϊκού. Foul θα δώσει ο διαιτητής. Reigns ζητάει από κάποια συμπαίχτριά της να κόψει στην ρακέτα. Jones θα καθίσει στον πάγκο, Δέσποινα Θεόδωρο Μανολάκη σε παρκέ. Το φάουλ δόθηκε τελικά στην Lewis. Δεύτερο μόλι σωματικό για τις Σπερίδες. 3 έχει από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός. 1 και 28 ακόμα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Η Reigns θα είναι στην επαναφορά. Προσπάθησε να βρει την Σταμολάμπρου κάτω το καλάθι. Σταμολάμπρου συγκράτησε τελικά την μπάλα. Κάτω δίνουν το φάουλ οι διαιτητές. Τρίτο σωματικό για τις Σπερίδες. Επαναφορά και πάλι από την τελική γραμμή για τον Παναθηναϊκό. Το φάουλ ήταν από την Μουρ. Η Αλεξανδρή θα είναι αυτή τη φορά στην επαναφορά, Σταμολάμπρου, Reigns και πάλι Σταμολάμπρου, προσποιήθηκε, έχει πάνω στην Μουρ. Έριξε και μια κλειστή ματιά στο χρονόμετρο, Χεριστανίδου, τελειώνει και ο χρόνος, θα πρέπει να εκτελέσει, σουτάρι, θα πετύχει το καλάθι, 23-14, 65 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλε της πρώτης περίοδου και πάλι η Μουρ, το κάτι σαν φλότερ, πέτυχε όμως το καλάθι. 23-16 το σκορ, πήγαμε και στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Άστοχο το τρίποντο της Reigns, εύκολο το rebound από την Μουρ. Ωραία και η ραχεία τρίπλα που έκανε. Σταυρωτή, όλο δρόμο προς το καλάθι. Δικαίωμα έχω την εντύπωση για δύο ελεύθερες βολές. 42,7 ακόμα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Και όντως θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Και ναι, αλλαγή για τις Σπερίδες, η Lewis θα καθίσει στον πάγκο. Η Σεγκούρα θα περάσει για πρώτη φορά σήμερα στο παιχνίδι. Και η Μουρ με αυτή την πρώτη εύστοχη βολή θα γίνει η πρώτη παίκτρια με διψήφιο αριθμό πόντων στην αναμέτρηση. Θα φτάσει τους 10. Και τώρα τους 11 θα μειώσει στους 5, 23-18. Σίγουρα οι δύο ομάδες θα έχουν από μία επίθεση. Αλεξανδρή για την Σταμολάμπρου θα πάρει το τρίποντο. Θα ευστοχίσει η Σταμολάμπρου. 26-18. Η διαφορά στο χρονόμετρο είναι κάτι παραπάνω από 2-2,5 δευτερόλεπτα. Παναθηναϊκός που δεν έχει να δώσει φάουλ. Θα πρέπει να παίξει μια καθαρή άμυνα.
Και πάλι η Μουρ, ο Παναθηναϊκός που έχει βρει κάπως τον μπελά του με την Αμερικανίδα. 26-20, έχει φτάσει ήδη τους 13 πόντους. 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Αλεξανδρή. Λάθος από την γεννησία. Αλεξανδρή έκλεψε η Πάτη. Δεν καταφέρουν οι Ισπερίδες να εκδηλώσουν επίδυση. Τέλος λοιπόν πρώτης περίοδου. 26-20 το σκορ. Παναθηναϊκός που ήταν εντυπωσιακό στα πρώτα 5 λεπτά του πρώτου δεκαλέπτου. Στη συνέχεια οι Ισπερίδες αντέδρασαν, έφεραν. Πλησίασαν στο παιχνίδι, πλέον είναι σε διαφορά 6 πόντων. Παναθηναϊκός όμως κρατάει το προβάδισμα. Εμείς κάνουμε μια διακοπή και επανερχόμαστε και πάλι για την κίνηση της δεύτερης περίοδου. Μίωσελ, καινοτόμος λιποσωμιακή γέλ εξωτερικής χρήσης. Με ενεργά συστατικά, φυτικής προέλευσης. Στοχευμένη δράση και άμεση φροντίδα της πάσχουσας περιοχής του σώματος. Μίωσελ και ποιος σε πιάνει. Από την Cross Pharmaceuticals. Ποιον δρόμο σου δείχνει το ενστικτό σου. Όποιος κι αν είναι, το DTX360 θα τον ακολουθήσει. Το πρώτο adventure crossover scooter μεσαίου κυβισμού. Φτιαγμένο για μέσα και έξω από την πόλη. Kymco DTX360. Ακολουθεί το ένστικτό σου. Ο δρόμος ανοιχτός μπροστά σου. Ξεδιπλώνεται σαν ιστορία που ακόμα δεν έχει υποθεί. Σε κάθε ευθεία, σε κάθε στροφή. Καινούργιες αναμνήσεις χαράσονται στη ψυχή. Ο δρόμος είναι ελευθερία. Βρες τη δική σου. Vogue. Drive your soul. Επιστροφή στο κλειστό της Λεωφόρου. 26-20 το σκορ. Παναθηναϊκός που βρέθηκε να προηγείται και με 18-6. Στην συνέχεια όμως οι Ισπερίδες γύρισαν την άμυνά του σε ζώνη. Έβαλαν δύσκολα στον Παναθηναϊκό και με πρωταγωνίστρια την Μουρ που έχει φτάσει ήδη τους 13 πόντους μετρώντας 5 στα 8 δίποντα. Έχουν καταφέρει να μειώσουν στους 6. Ξεκίνημα στην δεύτερη περίοδο. Παναθηναϊκός είναι στο παρκέ με την Παυλοπούλου, την Θαμολάβρου, την Χέρι Στανίδου, την Ρέιντς και την Τζόουνς. Ρέιντς με την Τζόουνς. Χεριστανίδου προσπάθησε να δώσει για την Ρέιντς. Παυλοπούλου θα πάρει το αμαρκάρισμα τρίποντα και θα ευστοχίσει. 29-20. Τρίτο τρίποντα για τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι. Μετράει 3 στα 7. Μουρ έχει την Τζόουνς να την μαρκάρει. Θα ευστοχίσει αυτή την φορά το rebound από την Χεριστανίδου και Τζόουνς προσπαθεί να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Όλο τον δρόμο προς το καλάθι. Τα στόχησε όμως με την βοήθεια του ταμπλό. Και προσπάθεια και ευθυασμό με την Μουρ από τις Εσπερίδες. Τους 15 πλέον η Αμερικανίδα των Εσπερίδων. 29-22 Reigns. Κατά συνδίκη playmaker εδώ κατέβασε την μπάλα. Παυλοπούλου. Και πάλι Reigns. Για την Σταμολάβρου. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα κατέληγε της Παυλοπούλου. Θα πάρει το shoot. Θα στοχίσει. Εύκολο το νέο rebound από την Μουρ. Βγήκε από τα σκρίνη η Κορέ, κρέβει όμως η Σταμολάμπρου και θα φύγει στον ευνηδιασμό. Αριστερό λέει, 31-22. Έβδομος ευνηδιασμός για τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι. Πάτη προσποιήθηκε στην Reigns, πήρε τον αριστερό διάδρομο, δύσκολο το τελείωμα. Καλή εδώ η άμυνα από την Reigns. Jones για την Χεριστανίδου που ήρθε ως τρέιλερ. Αστόχησε όμως σε ένα εύκολο φαινομενικά lay-up. Ραχιά τρίπλα από την Μουρ. Γέννη Reigns πολύ ωραία, βγήκε μπροστά από την αντίπαλό της και έκλειψε την μπάλα Παυλοπούλου. Θα δώσει και την Χεριστανίδου. Jones προσποιήθηκε, θα γίνει φάουλ, μετράει το καλάθι.
Όχι, δεν θα μάθουμε και τελικά ποτέ. Δεν θα μετράει κιόλας, οι διαιτές δείχνουν ότι η μπάλα είναι από την τελική γραμμή. Επαναφορά από την τελική γραμμή και πάλι στα Μολάμπρου. Θα πάρει το τρίποντο και θα ευστοχίσει. 34-22, συν 12 για τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά. Κορέα από την γωνία δεν θα καταφέρει να απαντήσει. Πρώτο rebound από την Reigns. Jones θα κατεβάσει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός που ξεκινάει και πάλι να πατάει τον γκάζι. Εσπίδε εγκατέλειψαν και την άμυνα ζώνη. Ο Παναθηναϊκός βρίσκει πιο εύκολα τον δρόμο προ το καλάθι. Χέρι στανίδου στην γωνία για την Jones. Παυλοπούλου στα Μολάβρου θα πάρει και αυτό το τρίποντο. Θα στοχίσει. Την μπάλα κατέληξε στα χέρια τη Lewis. Καλή εδώ και η κυκλοφορία τη μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Πάτη στην πλάτη στην Reigns. Δύσκολη η προσπάθεια, παρόλα αυτά πέτυχε το καλάθι. 34-24, έδωσε πολύ καμπύλη στην μπάλα για να αποφύγει τα απλωμένα χέρια της Reigns. Πολύ έξυπνη στα Μολάμπρου, ζήτησε από την Reigns να παίξει με την πλάτη την Κορέ και έτσι κάπως βγήκε και το ελεύθερο τρίποντο της Παυλοπούλου. 37-24. Κάτι παραπάνω από την μισή φάση ανήκει στην Σταμολάμπρου. Πολύ έξυπνα είδε το mismatch που είχε η Reigns. Έδωσε την μπάλα αυτή κατευθείαν στην γωνία για την Παυλοπούλου. Λιούις από τις 45 μοίρες θα απαντήσει. 37-27. Και νέα τριπλή αλλαγή που ετοιμάζει η Ελένη Καμπογιάννη. Γεριστανίδου. Παυλοπούλου. Reigns. Σταμολάμπρου θα δώσει για την Jones. Έχει στην πλάτη στην Χατζη Βασιλείου. Χέρι στα νίδω από το επιστόν Βολών. Περίπου άστοχη. Μπαλά καταλήγει έφυγε στα χέρια της Πάτη. Και από και στην Χατζη Βασιλείου. Πήρε το screen. Το φάουλ από την Παυλοπούλου. Πάνω στην Lewis. Πρώτο μόλις σωματικό φάουλ για τον Παναθηναϊκό σε αυτή την δεύτερη περίοδο. Τριπλή έλαγε για το τριφύλι. Σταμολάμπρου, χέρι στα νίδω και Reigns στον πάγκο. Θεόδωρο Μανολάκη, Τσβίτκοβιτς και Κατερίνα Σωτηρίου θα ξαναπεράσουν στο παρκέ. 37-27 είναι το σκορ, συν 10 για τον Παναθηναϊκό, 5-32 πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Η επαναφορά από την τελική γραμμή με την Lewis. Υπάρχει μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι, κάποιες μικρές διαβουλεύσεις ανάμεσα στους διαιτητές και την γραμματεία. Όλα έτοιμα λοιπόν. Έδωσε και η γραμματεία το OK. Θα ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι. Λίγο στην επαναφορά. Για την Μούρη έχει πάνω στην Σωτηρίου. Δύσκολη προσπάθειά της πολύ. Θα πετύχει όμως το καλάθι εκτός ισορροπίας. Άλλαξε και χέρι στον αέρα. Θα φτάσει πλέον τους 17 πόντους. Σίτκοβιτς έχει την Λιούις, θα γυρίσει. Το πρίχει πολύ εύκολα το καλάθι. Διάβασα αμέσως την υψομετρική διαφορά που είχε με την αντίπαλό της. 39-29. Μουρ με την Τβίτς. Πολύ ωραία εδώ η τρίπλα πίσω από την πλάτη. Το φάουλ από την Σωτηρίου. Μουρ που παραμένει σε αυτά τα περίπου 15 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Το άλλο το πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό στην άμυνα. Η Αμερικανή θα είναι πολύ καλή με την μπάλα. Μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις εναντίον ενός για τον εαυτό της. Φαίνεται κιόλας σε αυτά από τα 15 λεπτά. Έχει φτάσει ήδη τους 17 πόντους και με τις δύο βολές θα έχει την ευκαιρία να φτάσει ακόμα και στους 19. Θα πετύχει την πρώτη. 39-30. Θα ευστοχίσει την δεύτερη, επιθετικό rebound όμως από τις Εσπερίδες. Βίλης θα πάρει το τρίποντο, θα ευστοχίσει και σε μια φάση οι Εσπερίδες καταφέρουν να πάρουν 4 πόντους, 39-33.
Jones εκτός ισορροπίας. Το κάνει κάποιες φορές να φαίνεται τόσο εύκολο, δεν είναι όμως. 41-33 από την Αμερικανίδα του Τριφυλιού. Κορέ προσποιήθηκε. Όπως για την Λιούις από το σημείο που νωρίτερα ευστόχησε. Έτσι παρά δεν θα σουτάρει και πάλι Κορέ. Προσποιήθηκε όλο τον δρόμο προς το καλάθι. Έδωσε την μπάλα στην Μουρ. Θα πετύχει και αυτό το καλάθι. 41-35. Θα φτάσει πλέον τους 20 πόντους. Παυλοπούλου. Σωτηρίου έχει στην πλάτη της Χατζη Βασιλείου. Θα δώσει την Παυλοπούλου στην κορυφή της ρακέτας. Θα στοχίσει στο τρίποντο. Μουρ άφησε την μπάλα να καταλήξει εκτός τελικής γραμμής. Ναι, επίθεση για την ομάδα των Εσπερίδων. Έχει την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο. 3:58 ακόμα και το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Λιούις έχει την μπάλα. Δίνει για την Χατζη Βασιλείου που βγήκε από τα σκρίν. Έχει πάνω στην Σωτηρίου. Κορέ θα πάρει το τρίποντο από τις 45 μοίρες. Θα στοχίσει. Ριμπάουν από την Τσβίτκοβιτς. Κακή όμως εδώ η συνεννόηση ανάμεσα στην Κροάτισσα και την Παυλοπούλου. Μπαλά κατέληξε εκτός τελικής γραμμής. Τσβίτκοβιτς που διαμαρτύρεται για φάουλ στην διεκδίκηση του ριμπάουν. Νέα κατοχή για τις Εσπερίδες. Θα έχουν 14 δευτερόλεπτα στην διάθεσή τους. Λιούις έχει πάνω στην Παυλοπούλου. Και πάλι Κορέ. Καλή εδώ η άμυνα από την Θεόδωρα Μανάκη. Η μπάλα κατέληξε στα χέρια της Μουρ. Το τέλος του χρόνου θα κοιμάσει τρίποντο, θα στοχίσει. Εύκολο το rebound από την Βίτκοβιτς, Παυλοπούλου. Jones. Πανεκός εδώ δημιούργησε την γωνία της μπάλας. Η μπάλα έφτασε στα χέρια της Τσβίτκοβιτς. Δεν καταφέρουμε να την συγκρατήσει. Λιούις έκλεψε. Θα σταματήσει κιόλας για τρίποντο στον ευνηδιασμό και θα ευστοχίσει. 41-38, εσφευμένα time out από τον Παναθηναϊκό. 3 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Οι Εσπερίδες μειώνουν στους 3, Λιούις φτάνει στους 14. Παναθηναϊκός που έχει δεχτεί από 2 παίχτριες 34 πόντους. Διακοπή και θα είμαστε και πάλι στο κλειστό τηλεφόρου. Ποιον δρόμο σου δείχνει το ενστικτό σου? Όποιος κι αν είναι, το DTX360 θα τον ακολουθήσει. Το πρώτο adventure crossover scooter μεσαίου κυβισμού. Φτιαγμένο για μέσα και έξω από την πόλη. Kymco DTX360. Ακολουθεί το ένστικτό σου. Και πάλι μαζί στο κλειστό της Λεωφόρου, 41-38, και αυτό που λέγαμε νωρίτερα κοιτώντας την στατιστική, θα δει κάποιος κάτι που δεν είναι και σύνηθες. Δύο παίχτριες για την ομάδα των Εσπερίδων, η Μουρ και η Λιούις, έχουν πετύχει τους 34 από τους 38 πόντους των φιλοξενουμένων. Από την άλλη πλευρά, στον Παναθηναϊκό υπάρχει πλουραλισμός. Στους 14 είναι η Σταμολάμπρο, από 8 έχουν η Παυλοπούλου και η Jones. Στους 4 είναι η Αντριάννα Τσβίτκοβιτς, Παναθηναϊκός όμως που αν δεν καταφέρει να βρει λύση στο πρόβλημα κυρίως της Μουρ και εν συνεχεία της Λιούις, δεν θα κάνει πιο εύκολη την ζωή του τόσο στο υπόλοιπο της δεύτερης περίοδου όσο και στο υπόλοιπο της αναμέτρησης. Επιστρέφουν οι Εσπερίδες χωρίς καμία διαφοροποίηση στην πεντάδα τους, δεν έχει κι άλλους λόγους ο κύριος Σόφτσης να κάνει κάποια αλλαγή. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού στο παρκέ μπαίνει και πάλι η Σταμολάμπρου. Σταμολάμπρου, Παυλοπούλου, Jones, Τσβίτκοβιτς και Ρέιντς. Είναι η πεντάδα για τον Παναθηναϊκό με την Τσβίτκοβιτς στο 4 και την Ρέιντς στο 5. Και η Jones θα κατεβάσει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Έχει πάνω της την Χατζη Βασιλείου. Τσβίτκοβιτς, Παυλοπούλου, Ρέιντς, πολύ ωραία πάσα για την Τσβίτκοβιτς, θα γυρίσει εύκολο το τελείωμα από την Κροάτισσα, 43-38, έβαλε πολύ ωραία το σώμα της, εκμεταλλεύτηκε μετά από εκεί και πέρα και το μέγεθός της. Λιούις,
Θα δώσει την Μουρ πάνω της είναι η Jones. Τώρα και πάρει Lewis. Πήρε το σκρίν από την Μουρ στη γωνία η Κορέ. Προσποιήθηκε, θα πάρει το τρίποντο. Θα στοχίσει. Εύκολο το rebound από την Jones. Έκανε την τρίπλα στην γωνία για την Reigns. Τσβίρκοβιτς. Πολύ ωραία η κυκλοφορία από τον Παναθηναϊκό. Μαρκάζει σούτ από την Σταμολάμπρου. Τρομερό. Πάρα πολύ ωραία η κυκλοφορία εδώ από τον Παναθηναϊκό. Με υπομονή γύρισαν την μπάλα οι πράσινες. Βρήκαν στην γωνία το αμαρκάρι στο τρίποντο της Σταμολάμπρου. 46-38. Παναθηναϊκός που είναι δικό του σερί 5-0 απαντάει στο 41-38 των Σπερίδων. Στέλνει τη διαφορά και πάλι στους 8. Λιούις στην γωνία για την Χατζη Βασιλείου. Άστοχο το τρίποντο. Επιθετικό rebound από την Πάτη. Θα αστοχίσει. Μπέρα αυτή για της Λιούις. Το τρίποντο εύστοχο, μια φάση που θυμίζει πολύ την προηγούμενη με την άστοχη βολή των Εσπερίδων. Από το ίδιο σημείο ο Λιούις θα σουτάρει και θα ευστοχίσει. 46-41. Σταμολάμπρου. Πήρε το σκήν από την Reigns. Είναι με την Λιούις. Το ίδιο Σταμολάμπρου θα ζητώσει την μπάλα. Ο Μαρκάρης Παυλοπούλου. Σταμολάμπρου θα πάρει το τρίποντο. Θα ευστοχίσει και σε αυτό η Σταμολάμπρου. 20 πλέον η πόντου της Άννας Νίκης Σταμολάμπρου. 49-41. 71 δευτερόλεπτα ακόμα και το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Διακοπή και επανερχόμαστε και πάλι. Ο δρόμος ανοιχτός μπροστά σου. Ξεδιπλώνεται σαν ιστορία που ακόμα δεν έχει υποθεί. Σε κάθε ευθεία, σε κάθε στροφή, καινούργιες αναμνήσεις χαράσσονται στη ψυχή. Ο δρόμος είναι ελευθερία. Βρες τη δική σου. Vogue. Drive your soul. Και πάλι μαζί στο κλειστό της Λεωφόρου, One Woman Show στο πρώτο ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό από την Ανανίκη Σταμολάμπρου, η οποία έφτασε πλέον στους στρογγυλούς τους 20 πόντους, μετρώντας συνολικά 8 στα 10 σούτ εντός παιδιάς. Έχει 4 στα 4 δίποτα και 4 στα 6 τρίποντα. Έχει ακόμα 2 κλεψίματα, μία assist, ουσά λάρθαση στο παιχνίδι. Είναι το αντίπαλο δέοντος της Μουρ και της Λιούις. Οι δύο Αμερικανίδες των Εσπερίδων συνεχίζουν να κουβαλούν την ομάδα τους στην επίδεση. Έχουν 20 και 17, σύνολο 37 πόντους από τους 41. Ο Μουρ που έχει την μπάλα είναι με την Αλεξανδρή που πέρασε και πάλι στο παρκέ. Και τώρα βλέπουμε άμυνα Ζώνης από τον Παναθηναϊκό. Τρίποντα από την Λιούις στη γωνία. Θα στοχίσει. Μάχες στο παρκέ. Ο μπάλα φτάνει για τις Λιούις. Φάουλο δίνουν οι διαιτητές. 51 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, εκτός η μπάλα δεν θα έχει δικαίωμα για βολές. Επαναφορά θα είναι από την τελική γραμμή. Ήταν το δεύτερο φάουλ της Reigns. Η Χατζη Βασιλείου θα επαναφέρει την μπάλα. Για την Πάτη. Κορέ. Φάουλ της Τσβίτκοβιτς δίνουν οι διαιτητές. Όπως χαρακτηριστικά έδειξε η κυρία Γαρίνη, ένα σπρόξιμο με το αριστερό χέρι. Υπάρχουν και διαμαρτυρίες από την πλευρά και τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Τέταρτο ομαδικό φάουλ για τον Παναθηναϊκό, δεν έχει δώσει άλλο. Από εκεί και πέρα κάθε παράβαση θα οδηγεί στις περίοδες στην γραμμή των βόλων. Εδώ η Τσβίτκοβιτς θα καταφέρει να κλέψει όλο τον δρόμο προς το καλάθι. Προσωπική φάση εδώ από την Κροάτισσα και έκλεψε και κατάφερε να συγκρατήσει τον έλεγχο της μπάλας και να πάει όλο τον δρόμο προς το καλάθι και να στείλει τον Παναθηναϊκό σε διψήφια διαφορά. 51-41. Λιούις. Δύσκολο εδώ το καλάθι. 51-43. Προσπάθησε την τελευταία στιγμή να την κόψει η Jones. Δεν την πρόλαβε όμως. Μία επίδυση για τον Παναθηναϊκό. Εσπερίδες που έχουν να δώσουν ακόμα 3 φάουλ. Να δούμε πώς θα τα ξοδέψουν. Jones. 10 ακόμα δευτερόλεπτα. Η Αμερικανίδα κοιτάει και το χρονόμετρο. Θα δώσει και την Αλεξανδρή. Και πάλι Τζόνς, αμακάριστα από την κορυφή, θα πάρει το τρίποντο. Θα στοχίσει.
Και τέλος πρώτης περίοδου 51-43. Τα βάζει και λίγο με τον αυτό της η Jasmine Jones. Ήταν ένα από τα σουτ που έχει. Παναθηναϊκός που θα πάει στα αποδυτήρια με αυτό το συν 8. Έχει πολύ καλή επίδοση στην επίδοση. Έχει πετύχει ήδη 51 πόντους. Αντίθετα στην άμυνα από τα μέσα της πρώτης περίοδου και μετά δεν έχει πάρει και θετικό βαθμό. Υπενθυμίζουμε πως μέχρι και το έκτο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου είχε δεχτεί μόλις 6 πόντους. Στην συνέχεια από εκεί και πέρα στο υπόλοιπο του πρώτου μέρους έχει δεχτεί ήδη 37. Έχοντας οι Εσπερίδες πρώτης σκόρερ της Μουρ με 20 πόντους και την Λιούις με 19. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού σε τρομερή μέρα βρίσκεται η Άννα Νίκη Σταμολάμπρου που έχει φτάσει ήδη τους 20 πόντους έχοντας 4 στα 6 τρίποντα και συνολικά 8 στα 10 σουτ εντός παιδιάς. Στους 8 είναι η Πινελόπη Παυλοπούλου και η Jasmine Jones. Παναθηναϊκός που θα πρέπει να ανεβάσει λίγο την πίεσή του στο δεύτερο ημίχρονο αν θέλει να φτάσει εύκολα στην επικράτηση. Εμείς θα κάνουμε μια διακοπή και σε περίπου 10 με 12 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί για την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου. Μίωσερι, καινοτόμος λιποσωμιακή γέλη εξωτερικής χρήσης. Με ενεργά συστατικά, φυτικής προέλευσης. Στοχευμένη δράση και άμεση φροντίδα της πάσχουσας περιοχής του σώματος. Μίωσερι και ποιος σε πιάνει. Από την Cross Pharmaceuticals. Ποιον δρόμο σου δείχνει το ενστικτό σου. Όποιος κι αν είναι, το DTX 360 θα τον ακολουθήσει. Το πρώτο adventure crossover scooter μεσαίου κυβισμού. Φτιαγμένο για μέσα και έξω από την πόλη. Kymco DTX 360. Ακολουθεί το ένστικτό σου. Ο δρόμος ανοιχτός μπροστά σου. Ξεδιπλώνεται σαν ιστορία που ακόμα δεν έχει υποθεί. Σε κάθε ευθεία, σε κάθε στροφή. Καινούργιες αναμνήσεις χαράσσονται στη ψυχή. Ο δρόμος είναι ελευθερία. Βρες τη δική σου. Vogue. Drive your soul.
Επιστροφή και πάλι στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος. Παίχτες των δύο ομάδων κάνουν τα τελευταία σουτ λίγο πριν την έναρξη της τρίτης περίοδου. 51-43 το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Μια σχεδόν διαφορετική εικόνα ανάμεσα στα δύο δεκάλεπτα. Στο πρώτο ο Παναθηναϊκός μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι. Κατάφερε να προηγηθεί με 18-6, έχοντας ως κύριο όπλο την πιεστική άμυνα, η οποία του απέφερε στα πρώτα 5 λεπτά πισάριθμους ευνηδιασμούς, βρίσκοντας εύκολους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Στην συνέχεια, σχεδόν με τον ίδιο τρόπο, οι Εσπερίδες απάντησαν με πρωταγωνίστρια την Μουρ. Η ομάδα του coach Σοφτσή γύρισε την άμυνα της σε ζώνη. Κόλλησε κάπως ο Παναθηναϊκός, υπέβαισε σε κάποια λάθη, έδωσαν την ευκαιρία στην Μουρ να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Και κάπως έτσι έχει φτάσει ήδη τους 20 πόντους. Παναθηναϊκός που βρήκε αργότερα στην διάρκεια της δεύτερης περίοδου την πρωταγωνίστρια στο πρόσωπο της Άννας Νίκης Σταμολάμπρου, η οποία πλέον έχει 20 πόντους, μετρώντας 4-4 δίποντα και 4-6 τρίποντα. Εσπερίδες που πλησίασαν λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου σε 51 σε 48 στην 51. Παναθηναϊκός στην συνέχεια απάντησε τον γκάζι, έφτασε στο 51-43. Έχει φτάσει και στην διψήφια διαφορά νωρίτερα. Πλέον και με το καλάθι που έβαλε οι Εσπερίδες στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, διαφορά έπεσε στους 8. Το 41-38 μετατράπηκε σε 51-43. Παίχτες των δύο ομάδων δέχονται τις τελευταίες οδηγίες πριν από την έναρξη της τρίτης περίοδου. Υπάρχει μια μικρή διαβούλευση ανάμεσα στους τρεις διαιτητές και την γραμματεία. Πάμε να δούμε και τις πεντάδες με τις οποίες θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Από πλευράς Παναθηναϊκού είναι η Σταμολάβρου, η Παυλοπούλου, η Τζόνι, η Τβίτοβιτς και η Ρέιντς. Από τις Εσπερίδες είναι η Λιούις, η Μουρ, η Μπενέκη, η Χάτζη Βασιλείου και η Πάτη. Πρώτη κατοχή σε αυτή την τρίτη περίοδο θα είναι για τις Εσπερίδες. Ο Παναθηναϊκός που πρωτίστως θα πρέπει να βελτιώσει το κομμάτι της άμυνας. Είναι πολύ 43 πόντι που δέχτηκε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Η Λιούις θα οργανώσει αυτή την πρώτη επίθεση για τις Εσπερίδες. Θα δώσει για την Μουρ. Πάτη. Για την Μπενέκη. Λιούις. Μουρ θα πάρει τον δεξί διάδρομο. Πολύ ωραία η προσπάθειά της. Ακόμα ένα καλάθι από την Μουρ. 51-45. Τα βάζει με την Jasmine Jones για την αντίδρασή της στην άμυνα. Η Ελένη Καπογιάννη. Jones που θα κατεβάσει την μπάλα για το τριφύλι. Για την Σταμολάμπρου. Βίτκοβιτς θα πάρει το σουτ. Θα στοχίσει το τρίποντο, εύκολο τρίποντο από την Πάτη, Χατζη Βασιλείου. Με την Λιούις θα πάρει το τρίποντο η Λιούις, θα στοχίσει. Μπαλά φτάνει όμως στα χέρια της Μπενέκη και πάλι η Λιούις. Ανανεώνει την επίδεση η ομάδα των Εσπερίδων. Μπενέκη, Χατζη Βασιλείου θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει και εύκολο τρίποντο από την Τσβίτκοβιτς. Έβδομο το τρίποντο για την Κροάτισσα στα Μολάμπρου. Για την Rage έχει την Πάτη στην πλάτη της. Για την Jones. Για την Svitkovic. Πολύ εδώ η συνεργασία από τις δύο πράσινες. Η ασίστα από την Αμερικανίδα το τελείωμα από την Κροάτισσα. 53-45. Μουρ θα πάρει τον αριστερό διάδρομο. Καλή άμυνα εδώ από την Σταμολάμπρου. Και νέα καλή άμυνα. Επιθετικό φάουλ. Πολύ καλή άμυνα από την Σταμολάμπρου. Δύο φορές έκανε το deny. Μπήκε μπροστά στον διάδρομο της Αμερικανίδα αντιπάλου της.
Η δεύτερη ήταν και η καθοριστική. Κατάφερε να κερδίσει το επιθετικό φάουλ. Και νέα κατοχή για τον Παναθηναϊκό, αφού πρώτα σκουπιστεί και το παρκέ μετά το πέσιμο της Σταμολάβρου, που δείχνει να πιάνει λίγο την μέση της. Δεν είναι κάτι όμως το σοβαρό. Ενώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το 24, έχει σβήσει πάνω από το ένα από τα δύο καλάθια που μπορώ να δω. Μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Μάκης Κουτσονικόλας που σπέβδει άμεσα να διορθώσει το πρόγραμμα. ...53-45 λοιπόν το σκορ. 8-34 ακόμα και το φινάλε της τρίτης περίοδου. Ενώ υπάρχουν κάποια πηγαδάκια στο παιχνίδι. Η Jones τα λέει με την Μούρα. Από την άλλη πλευρά η Χάτζη Βασιλείου τα λέει με την Παυλοπούλου. Κοιτάνε κάπως και οι παίχτες των δύο ομάδων να εκμεταλλευτούν την διακοπή. Ενώ άνοιξε και πάλι ο πίνακας πάνω από το καλάθι. Από την άλλη πλευρά ο προπονητής των Εσπερίδων δίνει τις απαραίτητες οδηγίες στην Χάτζη Βασιλείου. Και όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει και πάλι η αναμέτρηση. Επαναφορά από την τελική γραμμή για τον Παναθηναϊκό με την Jones, Παυλοπούλου. Σβίρκοβιτς. Σταμολάμπρου. Για την Reigns. Και πάλι Jones, ενώ έχει σβήσει και πάλι ο φωτεινός πίνακας, δεν βλέπουμε τον υπολοιπόνιμο χρόνο της επίδεσης. Lewis, Moore θα πάρει τον δεξί διάδρομο, θα φοβήσει την μπάλα στην πάτη. Δύσκολη προσπάθειά της, αλλά κατάφερε να πετύχει το καλάθι, 53-47. Ενώ η Σταμολάμπρο δείχνει προς τους διαιτητές κάτι που δεν είχαν καταλάβει, γιατί το έχει ξανασβήσει πάλι ο πίνακας των 24 δευτερολέπτων, κάτι που εμποδίζει τις παίκτριες να δουν και τον υπολοιπόμενο χρόνο που έχουν στην επίθεση. Ακόμα μία διακοπή. Ενώ αναγκαστική θα είναι η διακοπή για τον Παναθηναϊκό, καθώς έχει ματώσει στον αγώνα η Courtney Reigns. Και να εκμεταλλευτούμε και εμείς την διακοπή, να δούμε λίγο τη στατιστική της αναμέτρησης. Πρώτη σκόρ, όπως είπαμε, για τον Παναθηναϊκό είναι η Ανανίκη Σταμολάμπρου με τους 20 πόντους που έχει πετύχει. Διψήφια έγινε πλέον και η Αντριάννα Τβίρκοβιτς που έχει 10, μετράει ήδη και 7 rebounds. Στους 8 είναι η Τζάσμιν Τζόουνς, όσους έχει και η Πινελόπη Παυλοπούλου. Από την πλευρά των Εσπερίδων, στους 22 συνεχίζει ακάδεκτη η Σιέρα Μουρ, με την Jordan Lewis να έχει φτάσει ήδη τους 19 και να μετράει και 5 στα 7 τρίποντα. 5 στα 15 είναι συνολικά τα σουτ έξω από τα 6.75 για την ομάδα των Εσπερίδων. 7 στα 16 από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Σχεδόν μοιρασμένα είναι τα rebound, 15 για τον Παναθηναϊκό, 16 για τις Εσπερίδες. Παναθηναϊκός που έχει δώσει και 16 τελικές πάσεις, στις 14 είναι η assist για τις Εσπερίδες. 6 είναι τα λάθη για τον Παναθηναϊκό, 9 από την πλευρά των φιλοξενουμένων. Ενώ το χρονόμετρο των 24 δευτερολέπτων ανάψε και πάλι. Θα ξεκινήσει το παιχνίδι ξανά με την ευχή να μην έχουμε κάποια διακοπή. 7.52 από μένα, όπως είναι φυσιολογικό, αυτή η διακοπή θα έχει δημιουργήσει, θα έχει ευεργήσει και ανασταλτικά στις παίχτριες των δύο ομάδων. Ξεκίνησε και πάλι λοιπόν το παιχνίδι με την Σταμολάμπρου, έδωσε και την Παυλοπούλου και πάλι όμως εκ νέου διακοπή και πάλι και έκλεισε το χρονόμετρο. Είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει να λυθεί άμεσα. Ο κόσμος από την δική του πλευρά δεν χάνει την διάθεσή του. Όπως τα περνάει ήδη στους δέκτες σας, ανεβάζει τα ντεσιμπέλα εδώ στο κλειστό της Λεωφόρου.
Ένα και πάλι ένας άνθρωπος του Παναθηναϊκού έχει ανέβει πάνω από την μία μπασκέτα και ρυθμίζει κάπως την κατάσταση. Το χρονόμετρο άναψε και πάλι. Κάτι έχει συμβεί όμως και τις προηγούμενες δύο φορές. Και για να δούμε αν αυτή θα είναι η καθοριστική φορά που όλα θα λειτουργήσουν στην τέλεια και θα συνεχίσει το παιχνίδι χωρίς καμία ακόμα διακοπή. Στα Μολάβρου στην επαναφορά Παυλοπούλου, 14 τα δευτερόλεπτα που έχει Παναθηναϊκός στην επίθεσή του. Από την αλλαγή των μαρκαρισμάτων πάνω στην Παυλοπούλου βρέθηκε η Τζονς και τώρα η Πάτη. 3 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό, Τβίτκοβιτς θα πρέπει να εκτάρει. Ο Ροδοδόμπος το καλάθι, τσέπει την μπάλα στα χέρια τελικά. Μουρ. Για την Χάτζη Βασιλείου, έχει πάνω της την Σταμολάβουλου και 11 δευτερόλεπτα ακόμα και να εκδηλώσει επίθεση. 8 τώρα, Πάτη το σούτο πέμπει στον Βολόν, θα ευστοχίσει ακόμα πιο κοντά οι Εσπερίδες, 53-49 στους 4 Σταμολάβουλου. Παυλοπούλου. Τζόουνς, πολύ ωραία πάσα για την Τβίρκοβιτς. Ίσως να ξέγινε και κάποιο φάουλ. Δόθηκε τελικά. Για να δούμε αν έχει δοθεί κάτι. Βολές. Κροάτισσα θα οδηγηθεί στην γραμμή των Βολών. Αυτό ήταν το δεύτερο φάουλ των Σπερίδων σε αυτή την περίοδο. Παναθηναϊκός δεν έχει πέσει ακόμα σε κάποιο φάουλ. Σε αυτά τα 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα που έχουμε διανύσει σε αυτή την τρίτη περίοδο. Θα ευστοχίσει την πρώτη βολή η Τβίτκοβιτς. 54-49. Και 55-49 θα φτάσει τους 12 πόντους η Τβίτκοβιτς. Σταμολάβρου που προσπαθεί να βάλει πίεση πάνω στην Μουρ. Πάτη. Θα δώσει για την Λιούις το φάουλ από την Παυλοπούλου. Προσπάθησε να εμποδίσει την αντίπαλό της να βγει μπροστά στην μπάλα, δεν τα κατάφερε. Έκρυψε όμως εν τη γενέση την φάση. Πρώτο μόλις ομαδικό φάουλ για τον Παναθηναϊκό, 6-41 ακόμα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Την επαναφορά θα είναι η Χατζη Βασιλείου για την Λιούις. Και πάλι η Χατζη Βασιλείου έχει την πλάτη της στην Τζόουνς. Και πάρει η Λιούις, ίσως να έκανε και βήματα. Τον αριστερό διάδρομο εκτός ισορροπίας δίνουν φάουλ οι ηγητές και δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Είναι το τρίτο φάουλ της Πινελόπης Παυλοπούλου και για να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Ελένης Καπογιάννη. Αν θα την κρατήσει στο παρκέ θα την αποσύρει. Βλέπω να σηκώνεται η Διονυσία Αλεξανδρίου από τη λογική λέει ότι θα καθίσει στον πάγκο. Αυτό πράγματι θα συμβεί. Επίσης στον πάγκο θα καθίσει και η Courtney Reigns. Κατερίνα Σωτηρίου θα περάσει στο παρκέ. Και ακόμα μία διακοπή σε αυτή την τρίτη περίοδο για να σκουπιστεί το παρκέ αυτή την φορά από την πτώση της Λιούις. Η οποία εν συνεχεία θα είναι στην γραμμή των Βολών για το ζευγάρι που κέρδισε από το φάουλ. Και θα έχει την ευκαιρία να ροκανίσει και πάλι την διαφορά. Θα ασοκίσει στην πρώτη ελεύθερη βολή, το 55-49 θα παραμείνει. Θα ασοκίσει και στην δεύτερη, το rebound από την Σταμολάβρου. Πέταξε στα σκουπίδια εδώ η Λιούις στις δύο βολές για τις Σπερίδες. Και με διαδοχικές τρίπλες η Σταμολάβρου θα κατεβάσει την μπάλα. Θα δώσει και την Τζόουνς. Βρέθηκε με την Πάτη. Στην γωνία και την εσωτερία τον αριστερό διάδρομο. Σταμολάβρου θα πάρει το τρίποντο. Θα ευστοχίσει και σε αυτό η Άννα Νίκη Σταμολάβρου. 58-49. 5 στα 7 τρίποντα πλέον από την Ελληνίδα γκάρντ. Και 23 η προσωπική της πόντι. Πάτη. Και την Χατζη Βασιλείου τον αριστερό διάδρομο. Είδε το κόψιμο της Μπενέκη. Εκτός τελικής γραμμής όμως η μπάλα καλή εδώ η άμυνα από την Τζόουνς. Ακολούθησε στα πόδια την αντίπαλό της.
Σωτηρίου θα είναι στην επαναφορά. Αλλαγή για τις Εσπερίδες. Χατζηβασιλείου θα καθίσει στον πάγκο. Η Ζωή Κορέ θα περάσει και πάλι στο παρκέ. Σωτηρίου θα είναι στην επαναφορά και η Αλεξανδρή θα αναλάβει να οργανώσει αυτή την επίδεση για το Τριφύλι, που θα έχει την ευκαιρία να οδηγηθεί και πάλι σε μονοπάτια διψήφιας διαφοράς. Jones έχει στην πλάτη στην Lewis. Για να δούμε αν την παίξει με την πλάτη. Θα δούμε και την Σωτηρίου. Πολύ ωραία πάσα της Κατερίνας Σωτηρίου για την Τσβίτκοβιτς. 60-49 time out από τον προπονητή των Εσπερίδων. Στο συν 11 ο Παναθηναϊκός που σιγά σιγά μετά τις διακοπές πατάει τον γκάζι. Διακοπή και επανερχόμαστε και πάλι. Και πάλι μαζί στο κλειστό της Λεωφόρου, 60-49 Παναθηναϊκός που σιγά σιγά πατάει το γκάζι. Έχει την ανανίκη στα Μολάβρου στους 23 πόντους, κάνοντας πάρτι έξω από την γραμμή των 6.75. Έχοντας 5 στα 7 τρίποντα, στους 14 η Αντριάννα Τσβίτκοβιτς που μετράει 6 στα 7 δίποντα και 7 rebound. Είναι σε πορεία double-double. Παναθηναϊκός που ανεβάζει σταδιακά την απόδοσή του. Βγάζει ενέργεια και διάθεση και πάλι στο παρκέ. Τα αντιβόητα κατοτρίζεται και στις δύο πλευρές, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. 5-27 απομένουν ακόμα για την ολοκλήρωση και της τρίτης περίοδου. Και είμαι να δούμε και ποια θα είναι η αντίθεση των Εσπερίδων. Την μπάλα την έχει η Λιούις. Για την Πάτη, παίρνει τον δεξί διάδρομο. Καλή άμυνα από την Τσβίτκοβιτς. Γύρισε με το αριστερό, αστόχησε επιθετικό ριμπάουντ από την Μουρ. Θα κερδίσει το φάουλ από την Τσβίτκοβιτς, όχι βήματα. Μετακίνησε το σταθερό η Αμερικανίδα. Και ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να αυξήσει ακόμα περισσότερο την διαφορά. Αλεξανδρή θα οργανώσει την επίθεση, θα δώσει για την Σταμολάμπρου και πάλι Αλεξανδρή. Σ' άμυνα ζώνης και πάλι Εσπερίδες. Jones, δύσκολη προσπάθεια, με την βοήθεια όμως του ταμπλό θα πετύχει το καλάθι. 62-49. Η άμυνα των Εσπερίδων στην αρχή έμοιαζε με κάτι σαν ζώνη στην αρχή. Εδώ το έχουμε τζάμπολ. Το βελάκι δείχνει Παναθηναϊκό. Η διεκδίκηση ήταν ανάμεσα στην Μουρ και την Σταμολάμπρου. Μία μάχη στο παρκέ που έβγαλε την κερδισμένη την πράσινη γκάρντ. Μία σύντομη διακοπή και πάλι για να σκουπιστεί νέου το παρκέ από το πέσιμο των δύο παικτριών. Νέα κατοχή για το Τριφύλι που θα έχει την ευκαιρία να αυξήσει αυτό το συν 13 που έχει ήδη στην διάθεσή του. Σωτηρίου στην επαναφορά. Θα δώσει και την Αλεξανδρή. Έχει πάνω της την Λιούις. Πέρασε εύκολα το κέντρο. Κάνει τον ελέγχο της μπάλας και την Σωτηρίου. Jones έχει πάνω της την Μπενέκη. Θα δούμε αν την παίξει τα πόδια. Και όντως αυτό κάνει φάουλ εδώ στην Αμερικανίδα, της έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Η μπάλα μπήκε και βγήκε και έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα, το πρώτο βήμα της Jasmine Jones είναι πολύ εκρηκτικό. Δεν είναι εύκολο να την αντιμετωπίσει κάποιος από ότι δεν της αφήσει χώρο. Εδώ η Μπενέκη προσπάθησε να την ακολουθήσει, δεν τα κατάφερε. Η Αμερικανίδα την άφησε πίσω, της αναγκάστηκε να της κάνει το φάουλ στην συνέχεια. 4 και 23 ακόμα για το τέλος και της τρίτης περίοδου.
Εύστοχη η Τζόν στην πρώτη ελεύθερη βολή. Κάνει 11 τους προσωπικούς της πόντους. Και τώρα 12. Στέλνει τον Παναθηναϊκό στην μεγαλύτερη μέχρι τώρα διαφορά στο σημερινό παιχνίδι, στο συν 15, 64-49. Μουρ. Θα δώσει για την Γιούι στο φάουλ από την Jones, η οποία κιόλας το παραδέχεται, σηκώνει το χέρι της. Τρίτο ομαδικό φάουλ για τον Παναθηναϊκό σε αυτή την περίοδο, δεύτερο προσωπικό για την Αμερικανίδα. Η Γιούι θα είναι στην επαναφορά, θα δώσει για την Πάτη. Και πάλι Λιούις. Βγήκε από τα σκρίνη Μουρ, έχει πάνω στην Σταμολάμπρου. Καλή εδώ άμυνα από την Σταμολάμπρου. Μπάλα στον έχει για τη Αλεξανδρή. Έχασε τον έλεγχο της μπάλας. Αυτή κατέληξε τρως τελικής γραμμής για τις Εσπερίδες. Νέα κατοχή για την ομάδα των Εσπερίδων. Μούρκου και πάνω της έχει την Σταμολάμπρου, πέρασε, κέρδισε το φάουλ, χαμηλά, τέταρτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό, δεν δίνει ούτε αυτό το δικαίωμα για βολές. Η επαναφορά θα είναι από την τελική γραμμή, το δεύτερο φάουλ της Αντριάννα Τβίρκοβιτς. Λιούις και πάλι στην επαναφορά. Πάτη θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει, το ριμπάνο το κατεβάζει, Κατερίνα Σωτηρίου, θα δώσει για την Αλεξανδρή. Ελίνα Γκράρτ που κρατάει την μπάλα με 1,8 δευτερόλεπτα στον Παναθηναϊκό για να εκδηλώσει επίθεση. Βρέθηκε με την Πάτη από τις αλλαγές των μακαρισμάτων. Θα δώσει για την Jones. Πολύ ωραία πάσα για την Τβίρκοβιτς. Ακόμα μια πολύ ωραία συνεργασία ανάμεσα στις δύο πράσινες. 66-49 παραγωγή. Παρότι είδε τον χρόνο να τελειώνει, είχε την υπομονή και η Jones είδε την κίνηση της Τβίρκοβιτς. Χατζη Βασιλείου για την Mills Moore. Για την Λιούις εκεί πάνω στην Σωτηρίου, τον δεξί διάδρομο. Κλείστηκε και από την Τβίρκοβιτς και πάλι Μουρ. Αλλιώθηκε όλα στο σουτ ίσως από την Σωτηρίου. Λιμπάουν από την Τζόνς για την Αλεξανδρή. Και πάλι Τζόνς, τον αριστερό διάδρομο. Εύκολα τον δρόμο προς το καλάθι. 68-49, συν 19 για τον Παναθηναϊκό, που αρχίζει σιγά σιγά να βάζει το νερό στο αυλάκι για την δεύτερη νίκη του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Χατζη Βασιλείου, έδωσε για την Πάτη και πάλι Χατζη Βασιλείου. Στην γωνία για την Μπενέκη, έμεινε για λίγο μακάρι στην περίοδο σου. Τα στόχησε, θετικό ριμπάουντ από την Μουρ. Πέρασε πολύ ωραία κάτω από τις δύο αντιπάλες της, όμως αστόχησε. Μπάτα καταλήγει εκτός τελικής γραμμής από το χέρι της Σωτηρίου. Διπλή αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Τριπλή για τις Εσπερίδες. Σταμολάμπρου θα καθίσει στον πάγκο, όπως και η Τζάστιν Τζόουνς. Πινελόπη Παπλοπούλου και Δέσποινα Θέοδωρο Μανολάκη στο παρκέ. Χάζη Βασιλείου, Μουρ και Μπενέκη θα καθίσουν στον πάγκο για τις Εσπερίδες. Η Πρίφτη, η Σεγκούρα. Και η Μαρκέλου θα περάσουν στο παρκέ για τις Εσπερίδες. Σεγκούρα πήρε το δεξί διάδρομο. Με την βοήθεια του ταμπλό πέτυχε το καλάθι, 68-51. Βίρκοβιτς, μπαλά φτάσει για της Παυλοπούλου. Έχει ακόμα 10 δευτερόλεπτα ο Παναθηναϊκός. Σωτηρίου στην γωνία, η Αλεξανδρή θα πάρει το τρίποντο. Θα στοχίσει η επιθετικό ριμπάουντ από την Διονυσία Αλεξανδρή. Φάουλ και δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ένα και 41 ακόμα για το φινάλε και της τρίτης περίοδου. Διονυσία Αλεξανδρή με τις δύο βολές θα έχει την ευκαιρία να φτάσει τους 5 προσωπικούς πόντους. Έχει ήδη ευστοχίσει και σε ένα τρίποντο. Θα στοχίσει στην πρώτη βολή, να ετοιμάζεται η Αντιγόνη Χεριστανίδου να περάσει στο παιχνίδι. Να δούμε αν η Ελένη Καπογιάννη θα δώσει χρόνο ξεκούρασης στην Τβίρκοβιτς. Θα στοχίσει και στην δεύτερη,
Προσπάθησε η Σωτήριο για τον επιθετικό rebound. Η μπάλα καταλήγει από τα χέρια της όμως εκτός τελικής γραμμής. Κατοχή για τις Σπερίδες. Και όντως η Τσβίτικοβιτς θα καθίσει στον πάγκο να πάρει εκείνη τις ανάσες της. Έχει φτάσει ήδη τους 16 πόντους, μετράει και 8 rebound. Έχει μία assist αλλά και δύο κλεψίματα. Πλούσια και πολύ πλευρή η στατιστική της. Νέα διακοπή, εκ νέου το ίδιο πρόβλημα. 1:37 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, το 24 έχει κλείσει και πάλι. Και να πούμε πως η Διαζ Σεγκούρα που ευτόχισε νωρίτερα είναι η κόρη του προπονητή Κούρο. Σεγκούρα είναι μόλις 15 ετών, αγωνίζεται στην ομάδα των Σπερίδων. Και έχουμε και πάλι ανοιχτό λοιπόν το 24. Με 97 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Η επαναφορά από την τελική γραμμή με την Μουρ θα δώσει για την Λιούις. Πολύ καλό double team εδώ από τις πράσινες, παραλίγο να κλέψουν την μπάλα. Πάτη στην γωνία για την Σεγκούρα, θα πάρει το τρίποντο. Κακό το σούτ, airball. Έχουν καλή μπάλα για τις Σωτηρίου, Αλεξανδρή. Θεόδωρο Μανολάκη για την Σωτηρίου. Παυλοπούλου, κακή εδώ η συνεργασία ανάμεσα στις δύο πράσινες. Εκτός τελικής γραμμής η μπάλα και νέα κατοχή για τις Σπερίδες. Κλέβει εδώ η Πινελόπη Παυλοπούλου, ίσως την έγινε, της έγινε και φάουλ, εδώ σίγουρα της έγινε φάουλ. Από την Χάτζη Βασιλείου θα οδηγηθεί στην γραμμή των Βολών η αρχηγός του Παναθηναϊκού. Άστοχη στην πρώτη ελεύθερη βολή η Πινελόπη Παυλοπούλου. Έχει ακόμα μία. Να σπάσει και το αρνητικό στερί που τρέχει ο Παναθηναϊκός με τις τρεις συνεχόμενες άστοχες βολές. Δεν θα το σπάσει. 0 στις 4 βολές λοιπόν από την Αλεξανδρή και από την Παυλοπούλου για τον Παναθηναϊκό. Μπρος πίσω εδώ. Όλη η φάση ξεκινάει από το pressing της Παυλοπούλου. Πολύ έξυπνα προσπάθησε να κρύψει την μπάλα πίσω από την Πάτη. Αυτή προσπάθησε να διώξει την μπάλα από πάνω της, την έδωσε στην πρώτη παίκτη από την προστάτη, στην Λιούις, η οποία όμως δεν είχε περάσει το κέντρο. 54-4 ακόμα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Επαναφορά με την Παυλοπούλου. Έκλεψε η Σεγκούρα και φεύγει στον φινδιασμό. Θα ολοκληρώσει καλά στην φάση. 68-53. Ωραία τα πρώτα δείγματα του την νεαρή παίχτη των Εσπερίδων. Αλεξανδρή από το ύψος των Βολών, αυτή τη φορά θα βρει τον στόχο. 70-53. Λιούις έχει πάνω της την Αλεξανδρή, θα δώσει και την Μουρ. Πάτη θα γυρίσει με το αριστεί. Θα κατήχει τον Καλάθη. 70-55. 10 δευτερόλεπτα ακόμα στη διάθεση του Παναθηναϊκού. Ο Αλεξάνδρης θα περάσει το κέντρο. Θα δοθεί το φάουλ από την Λιούις. Θα οδηγηθεί στην γραμμή των Βολών. Απερίσκεπτη εδώ η ενέργεια της Αμερικανίδας των Εσπερίδων. Το δεύτερο φάουλ προσωπικό της Λιούις. Ενώ για πρώτη φορά σήμερα θα περάσει και η Μαργαρίτα Μπάσκου στο παιχνίδι. Θα αστοχίσει πάλι η Αλεξανδρή Παναθηναϊκός που έχει 5 συνεχόμενες άστοχες βολές. Ελένη Καπογέννη θα ρίξει την 17χρονη παίχτρια για την άμυνα. Ευστοχίσει η Αλεξανδρή. 71-55. Θα βγει η Παυλοπούλου. Η οποία έχει και 3 φάουλ. Δεν θέλει η Ελένη Καπογέννη να έχει κάποιο πρόβλημα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης. 5,8 λοιπόν για το τέλος της τρίτης περίοδου. Για να δούμε τι μπορεί να κάνουν οι Εσπερίδες. Μουρ έχει πάνω στην Αλεξανδρή, θα προσποιηθεί. Όλο το δρόμο προς το καλάθι, δύσκολη προσπάθειά της, θα αστοχίσει.
Τέλος λοιπόν της τρίτης περίοδου, 71-55, ο Παναθηναϊκός έχει βάλει τις βάσεις για να φτάσει στην δεύτερη συνεχόμενη νίκη σε εισάριθμες αγωνιστικές αυτή την Α1. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή και θα επανερχόμαστε και πάλι για το τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Μίωσελ, καινοτόμος λιποσωμιακή γέλη εξωτερικής χρήσης. Με ενεργά συστατικά, φυτικής προέλευσης. Στοχευμένη δράση και άμεση φροντίδα της πάσχουσας περιοχής του σώματος. Μίωσελ και ποιος σε πιάνει. Από την Cross Pharmaceuticals. Ποιον δρόμο σου δείχνει το ενστικτό σου. Όποιος κι αν είναι, το DTX 360 θα τον ακολουθήσει. Το πρώτο adventure crossover scooter μεσαίου κυβισμού. Φτιαγμένο για μέσα και έξω από την πόλη. Kymco DTX 360. Ακολουθεί το ένστικτό σου. Ο δρόμος ανοιχτός μπροστά σου. Ξεδιπλώνεται σαν ιστορία που ακόμα δεν έχει υποθεί. Σε κάθε ευθεία, σε κάθε στροφή. Καινούργιες αναμνήσεις χαράσονται στη ψυχή. Ο δρόμος είναι ελευθερία. Βρες τη δική σου. Vogue. Drive your soul. Επιστρέψαμε και πάλι στο κλειστό της Λεωφόρου, 71-55. Σε λίγο θα ξεκινήσει και η τελευταία περίοδος. Παναθηναϊκός που είχε ένα επιμέρους 20-12 σε αυτό το δεκάλεπτο. Έχει ήδη βάλει τις βάσεις για να φτάσει στην επικράτηση. Πρώτη επίθεση αυτή την τέταρτη περίοδο θα είναι για τις Εσπερίδες. Άννα Νίκη Σταμολάμπρου που συνεχίζει να είναι η πρώτη σκόρερ για τον Παναθηναϊκό και για την αναμέτρηση. Έχει 23 πόντους με 5 στα 7 τρίποντα. Για το τριφύλλι ακολουθεί στους 16 η Αντριάννα Τσβίτκοβιτς και στους 14 η Τζάστιν Τζόνς. Συνεχίζουν να έχουν το προβάδισμα στο σκοράρισμα με 22 και 19 η Μουρ και η Λιούις αντίστοιχα και τις Εσπερίδες. Εδώ είναι η Πάτη με την Ρέινς. Θα δώσει για την Μουρ. Καλάθη και φάουλ. Θα κάνει 24 στους προσωπικούς της πόντους. 71-57. Ελένη Καμπουγιάννη που διατηρεί στο παιχνίδι την Μαργαρίτα Μπάχη, την 17χρονη παίκτρια του τριφυλιού. Το φάουλ ήταν από την Θεόδωρο Μανολάκη. Μούρθα στοχίζει στην βολή. Μπάλα τελικά θα καταλήξει όμως και πάλι στα χέρια της. Θα πάει προς το καλάθι. Θα στοχίσει. Αυτή τη φορά το ριμπάνω με τη Ρέιντζ. Όχι τελικά. Μάχες στο παρκέ. Την μπάλα θα καταλήξει για τη Σμούρλιου. Θα πάρει το τρίποντα από την κορυφή. Θα στοχίσει. Και η Μαργαρίτα Μπάρκη θα καθαρίσει το ριμπάνω. Θα κερδίσει και το φάουλ. Ναι, εδώ που η νεαρή καθάρισε την φάση, έδωσε λύση σε αυτό το πρόβλημα που έρχεται ο Παναθηναϊκός στο rebound. Μια μικρή διακοπή για να σκουπιστεί η μπάλα. Μουσική 71-57. Μπάσκο θα είναι στην επαναφορά, θα δώσει για την Αλεξανδρή. Πέρασε ανάμεσα στις δύο παιχνίδες, πολύ ωραία. Έσπερσε αυτό το pressing που προσπάθησαν να κάνουν οι Εσπερίδες. Ρέιντς, στην γωνία για την Χέρι Στανίδου. Ρέιντς εκεί πάνω της στην Σεγκούρα, λογικά θα το εκτελεστεί. Θα δώσει και την Θεόδωρο Μανολάκη, λάθος της Δέσποινας Θεόδωρο Μανολάκη. Μουρ θα πήγε στον ευνηδιασμό. Lay-up, 71-59. Φάουλ από την Λιούις, τρίτο προσωπικό για την Αμερικανίδα. Μουρ πλέον να έχει φτάσει τους 26 πόντους. Παναθηναϊκός που μόνο για ένα διάστημα στην τρίτη περίοδο όταν πάνω της βρέθηκε η Σταμολάμπου κατάφερε να περιορίσει την Μουρ. Αλεξανδρή Πίετρος πριν από την Ρέιντς, Χέρι Στανίδου για την Ρέιντς, φάουλ από την Σεγκούρα. Παναθηναϊκός που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την σαφή ψωμετρική διαφορά που υπάρχουν μέσα στις δύο παίκτριες. Δεύτερο φάουλ για τις Εσπερίδες.
Χερσανίδου διάβασε το mismatch που υπήρχε. Από την αλλαγή των μαρκαρισμάτων έχει φύγει η πάτη πάνω από το μαρκαρισμά τη Reigns. Reigns που έχει και τώρα την μπάλα θα δώσει για την Αλεξανδρή. Χερσανίδου για την Αλεξανδρή. 4 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει να σουτάρει η Γεννησία Αλεξανδρή. Θα δεχτεί το κόψιμο από την πάτη. Θα δώσει για την Μουρ που είχε φύγει ήδη στον φνηδιασμό. Δεν θα αργήσει νομίζω το time out. Και όντως έτσι είναι. Τεξιωμένα time out από την Ελένη Καπογέννη που σηκώσει ήδη την Jasmine Jones και την Άννα Νίγκη Μολάμπρου. 8 και 37 ακόμα για το τέλος της αναμέτρησης. 71-61. Διακοπή και ερχόμαστε και πάλι. Επιστρέφουμε και πάλι στον Χριστό Παύλος Γιαννακόπουλος σε 71-61. Οι Εσπερίδες που έχουν μετατρέψει το 71-55 στο φινάλε της τρίτης περίοδου σε 71-66 με ένα σέρι 6-0. Κάνουν την τελευταία προσπάθεια να κρατηθούν στην αναμέτρηση. Ελένη Καμπογιάννη αλλάζει τα 4 πέμπτα της πεντάδας. Αφήνει μόνο την Reigns. Παρατάσσει πλέον την Παυλοπούλου, την Σταμολάμπρου, την Τβίτκοβιτς και την Jones. Δεν θέλει να μικρυνεί όπως είναι λογικό ακόμα περισσότερο η διαφορά που προηγουμένως έχει φτάσει ακόμα και τους 19 πόντους. Επαναφορά την τελική γραμμή με την Τσβίτκοβιτς. Θα δώσει και την Παυλοπούλου. Τσβίτκοβιτς. Ψάχνει να κάνουν παγίδα στην Παυλοπούλου οι παίκτες των Σπυρίδων. Σταμολάμπρου. Τσβίτκοβιτς. Για την Reigns, στην γωνία για την Παυλοπούλου, θα πάρει το τρίποντο, θα αστοχίσει η πίνα η Παυλοπούλου, εύκολο το rebound από την Σεγκούρα. Μουρ έχει πάνω στην Jones, θα πάρει τον αριστερό διάδρομο, έπεσε πάνω στην Τβίτκοβιτς, καλή εδώ η άμυνα από την Κροάτισσα, Λιούις, τον αριστερό διάδρομο, νέα καλή άμυνα από την Τβίτκοβιτς, εδώ θα φιλδωρήσει με ένα μεγαλοπρεπέστατο στόπ την αντιπαλό της. Παυλοπούλου, θα δώσει για την Jones, Reigns, έχει την πλάτη στην πάτη. Πολύ ωραία, έπαιξε με την πλάτη, γύρισε με το δεξί και πέτυχε το καλάθι, 73-61. Μουρ. Μετά την μπάλα, έπαιξε πάνω της Jones, γύρισε, δέχτη ακόμα ένας τώρα από την Τβίρκοβιτς. Διατήρησε τον έλεγχο της μπάλας, πάτη, θα δώσει για την Lewis, προσποιήθηκε. Εκτός της οροπίας σωστού θα στοχίσει, Τβίρκοβιτς καθαρίζει και αυτό το rebound, είναι το ένατο. Reigns για την Τσβίρκοβιτς, θα πάρει το τρίποντο, θα αστοχίσει η Αντριάννα Τσβίρκοβιτς, εύκολο το rebound από την Lewis. Θα δώσει την μπάλα στην Μουρ, θα οργανώσει αυτή την επίθεση για τις Εσπερίδες, έχει πάνω της την Jasmine Jones. Θα κερδίσει το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Το τρίτο φάουλ από την Jones. Μουρ θα έχει την ευκαιρία να στείλει και πάλι την διαφορά στους 10 και να κάνει 30 στρογγυλούς στους προσωπικούς της πόντους. Θα ευστοχίσει την πρώτη βολή με αυτό το κάπως περίεργο τρόπο που έχει στην μηχανική του σουτ. Περίεργος αλλά άκρος αποτελεσματικός. Έχει φτάσει τους 29 και τώρα τους 30 πόντους, 73-63. Jones θα δώσει για την Σταμολάμπρου. Και πάλι Jones. Θα πάρει τον δεξί διάδρομο. Με την βοήθεια του ταμπλό θα πετύχει το καλάθι. Θα πάρει... Όχι, φάουλ, όχι, δεν το πήρε. Διαμαρτύρεται παρόλα αυτά στους διαιτητές. Τόσο η Jones όσο και η Ελένη Καπογιάννη από τον πάγκο. 75-63. Πάτη θα πάρει το τρίποντα από την γωνία. Κακό το σούτ, την μπάλα airball. Έφτασε για τη Σρέν και από εκεί σε εκείνα τη Σταμολάμπρου.
Jones. Βρέθηκε με την πάτη πάνω της. Reigns. Σβίρκοβιτς έχει την Lewis, είναι σαφής η προμηθευτική διαφορά. Θα γυρίσει με το δεξί, θα στοχίσει όμως. Η μπάλα καταλήγει εκτός τελικής γραμμής για τον Παναθηναϊκό. Έχω την εντύπωση, σωστά, από το κεφάλι της Σέγκουρα. Νέα κατοχή, 14 δευτερολέπτων αυτή τη φορά για τον Παναθηναϊκό. Η Παυλοπούλου θα είναι στην επαναφορά για την Σταμολάμπρου. Θα πάρει το τρίποντο για να ανοίξει Σταμολάμπρου. Θα ευτοχίζει και σε αυτό η ασταμάτητη αν ανοίξει Σταμολάμπρου. Που διαμαρτύρεται και για φάουλ και έχω την εντύπωση ότι έχει δίκιο. Αυτό ήταν το έκτο τρίποντο της Σταμολάμπρου. Βρίσκεται η προσπάθεια από την Μουρ. Θα πετύχει ακόμα ένα καλάθι όμως. 77-65. Jones. Όλο τον δρόμο προς το καλάθι. Πάλι πήγε και βγήκε η μπάλα. Διαμαρτύρεται δεν είναι Καπογιάννη για φάουλ. Μουρ. Πήρε το σκήν από την πάτη. Τώρα θα πέρα και την μπάλα. Θα πάρει το τρίποντο από την κορυφή, θα στοχίσει εύκολο το rebound από την Σταμολάμπρου και προσπάθησε για τον Παναθηναϊκό να τρέξει. Δεν βρήκε τις κατάλληλες υποθέσεις στη Σταμολάμπρου, έβαλε χειρό φρένο στον πράσινο ευθυνδιασμό. Τσβίτκοβιτς για την Παυλοπούλου. Ρέιντζ έχει στην πλάτη της την πάτη. Θα γυρίσει εκτός ισορροπίας το σουτ, κακό. Τσβίτκοβιτς επιθετικό rebound, καλάθι και φάουλ. Τσβίτκοβιτς που με αυτό το rebound έκανε το double the double. Έφτασε τα 10 rebound, έχει πλέον και 18 πόντους, μπορεί να τους κάνει και 19 αν ευτοχίσει στην συμπληρωματική βολή που κέρδισε από το φάουλ. Και μια μικρή διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ. Και αφού σκουπίστε και η Τσβίρκοβιτς θα σετάρει την βολή που έχει κερδίσει από το καλάθι και φάουλ. Θα πετύχει το έμεσο τρίποντο 80-65, θα κάνει 19 τους προσωπικούς της πόντους. 5 λεπτά ακόμα για το τέλος της αναμέτρησης. Λιούις έχει στην πλάτη στην Παυλοπούλου. Κλείστηκε καλή εδώ η άμυνα και η βοήθεια από την Jones. Μπαλά έφτασε για τη Μουρ με την Σαμολάμπρου στην γωνία το τρίποντο από την Χατζη Βασιλείου. Θα στοχίσει εύκολο το rebound από την Πάτη που με follow θα κάνει το 80-67. Jones. Θα δώσει για την Παυλοπούλου και πάλι Jones. Και πάλι Ρέιντζ έμεινε με κοντύτερη παίκτρια. Διάβαση στα μουλά μου το μισμάτς. Βίτκοβιτς από το μισθό των βολών θα στοχίσει εύκολο το rebound από την Πάτη. Μουρ βρίσκεται την Jones. Θα κερδίσει το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Δεν πρόλαβε η Jasmine Jones να στηθεί για να πάρει το επιθετικό φάουλ. Είναι και το τέταρτο προσωπικό της. Έχει και μία μικρή συνομιλία με τον έναν εκ των διαιτητών, ο οποίος χαρακτηριστικά δείχνει ότι η επαφή έγινε με τον όμο. Δεν είχε προλάβει να στηθεί η Αμερικανίδα. Μουρ και πάλι στην γραμμή των βολών. Έχει φτάσει ήδη τους 32 πόντους και τώρα τους 33. Είναι η 10η βολή αυτή που εκτελεί στο σημερινό παιχνίδι. Και τεχνική ποινή στην Ελένη Καπογιάννη που συνεχίζει να διαμαρτύρεται. Ελένη Καπογιάννη που είναι έξελη με κάποια από τα σφυρίγματα των γκέιτων και δεν έχει να κάνει μόνο με την συγκεκριμένη φάση. Έχει να κάνει και με τις προηγούμενες. Η Πάτη θα εκτελέσει την βόλη της τεχνικής ποινής, θα στοχίσει. Δώρον άδωρον για τις Εσπερίδες. Και θα επιστρέψει και πάλι η Μουρ.
θα στοχίσει η Μουρ. Βιάστηκε όμως κάποια από τις παίκτριες των Εσπερίδων. Η Πάτη, όπως δείχνουν οι διαιτητές, να μπει στην ρακέτα. Η κατοχή θα είναι για τον Παναθηναϊκό. Παυλοπούλου θα δώσει για την Τβίτκοβιτς. Jones. Range. Με την Σταμολάμπρου. Και πάλι Range. Παυλοπούλου. 4 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Παναθηναϊκό. Παυλοπούλου θα πάρει τον ισοδιάδρομο εκτός της Ευρωπίας. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βόλες. Προσπάθησε και με το ταμπλό να πετύχει το καλάθι. Δεν τα κατάφερε. Αυτό είναι το τέταρτο φάουλ της Χατζη Βασιλείου. 3:50 ακόμα για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Μέσα η πρώτη ελεύθερη βολή από την Πινελόπη Παυλοπούλου, 81-68. Δύο σε δύο από την αρχηγό του Τριφυλιού, 82-68. Συν 14 για τον Παναθηναϊκό. Ενετοιμάζεται και η Αντιγόνη Χεριστανίδου να περάσει και πάλι στο παιχνίδι. Λιούις για την Σεγκούρα. Και πάλι Πάτη, Μουρ. Μπροστά στην Σταμολάμπρου. Είναι ασταμάτητη σήμερα η Μουρ. Έχει φτάσει στους 35 πόντους. 82-70. Σβίτκοβιτς. Παυλοπούλου. 6 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Παναθηναϊκό. Θα κουμπίσει την μπάλα στην Τρίτη. Σα έγινε και φάουλ. Κροάτισσα θα οδηγηθεί στην γραμμή των βολών. Παυλοπούλου διάβασε το μισμάτς. Έδωσε την μπάλα στην Κροάτισσα σέντερ. Και έρχεται το φάουλ από την Σεγκούρα. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Και την ευκαιρία με την πρώτη, αν την πετύχει, να στρογγυλέψει τους 20 τους προσωπικούς της πόντους. Θα ευστοχίσει στην δεύτερη, 83-70. Στρογγυλεύει τους προσωπικούς της πόντους, έφτασε τους 20, θα καθίσει και στον πάγκο για να περάσει στην θέση της Αντιγόνη Χεριστανίδου. Συν 13 για τον Παναθηναϊκό, έχω την εντύπωση ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξει κάτι, αλλά επειδή μιλάμε για μπάσκετ, καλό θα είναι να περιμένουμε. Μουρ. Θα στοχίσει αυτή τη φορά μπροστά στην Χεριστανίδου. Το rebound από την Σταμολάμπρου, Παυλοπούλου. Range έχει στην πλάτη στην Πάτη, πήρε τον δεξί διάδρομο. Πολύ ωραίο έβαλε το σώμα της, δεν τα κατάφερε με την πρώτη ούτε με την δεύτερη. Ενώ τα έκανε όλα τέλεια, δεν κατάφερε να πετύχει ένα πολύ εύκολο φαινομενικά καλάθι. Μουρ. Γύρισε, πέτυχε και με την βοήθεια του ταμπλού ακόμα ένα καλάθι. Ήδη τους 37 πόντους, 83-72. Jones. Reigns, θα δώσει για την Jones. Προσποιήθηκε, πήρε τον αριστερό διάδρομο, εύκολα το δρόμο σου προς το καλάθι. 85-72. Time out από τον προπονητή των Εσπερίδων. 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος της αναμέτρησης. 85-72. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε και πάλι. Μίωσερ. Καινοτόμος λιποσωμιακή γέλ εξωτερικής χρήσης. Με ενεργά συστατικά. Φυτικής προέλευσης. Στοχευμένη δράση και άμεση φροντίδα της πάσχουσας περιοχής του σώματος. Μίωσε και ποιος σε πιάνει. Από την Cross Pharmaceuticals. Και πάλι μαζί από το κλειστό της Λεωφόρου, 85-72, συν 13 για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος απέχει 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα από την δεύτερη νίκη του στο ελληνικό πρωτάθλημα.
έχοντας τέσσερις παίχτριες με διψήφιο αριθμό πόντων. Στους 25 την Άννα Νίκη Σταμολάμπρου, στους 20 την Αντριάννα Σβίρκοβιτς, στους 18 την Justin Jones και στους 10 την Πίνελοβη Παυλοπούλου. Αντριάννα Σβίρκοβιτς, που έχει πετυχεί ήδη και το double-double με 11 rebound, μετράει επιπλέον και δύο κλεψίματα, ένα μπλοκ και μία assist. Από την άλλη πλευρά, η διαστημική εμφάνιση της Sierra Moore έχει φτάσει τους 37 πόντους με 15 στα 22 δίποντα, 7 στις 11 βολές, μετράει 8 rebound, 3 assist, ένα κλέψιμο και 31 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης. Μουρ που τώρα είχε και την μπάλα, να δούμε που θα σταματήσει το κοντέρ της σήμερα. Πάτη, προσπάθησε να κλέψει η Ανανίκη Σταμολάμπρου. Τελικά κατέληξε στην αγκαλιά της Ελισάβετ Μπουντούρη, σε μια πολύ όμορφη στιγμή. Επαναφορά από την τελική γραμμή για τις Εσπερίδες. Λιούις, εκεί πάνω του Παυλοπούλου. Μουρ. Με την Σταμολάμπρου, προσπαθεί να παίξει πλάτη, εκτός τροπίας, στο βηματάκι πίσω θα στοχίσει. Εκτός τελικής γραμμής την μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό από τα χέρια της Πρίφτη. Και μία από τις τελευταίες επιθέσεις στο σημερινό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Θα ξεκινήσει από τα χέρια της Πίνελοπη Παυλοπούλου, Reigns. Χέρι Στανίδου για την Jones. Θα ρολάρει εντυπωσιακά πάνω στο κορμί της Μουρ. 87-72. 20 και η πόδι της Τζάσμιν Τζόουνς. Μουρ, το φάουλ από την Σταμολάμπρου. Είχε να δώσει ένα τελευταίο ο Παναθηναϊκός. Είναι το τέταρτο προσωπικό, ομαδικό. Και δεύτερο προσωπικό για την Σταμολάμπρου. Ενώ η Ελένη Καπογιάννη θα βάλει και τις δύο νεαρές, τις δύο 15χρονες, όπως είπαμε στην αρχή του μάτς. Την Κατερίνα Ιφαντοπούλου και την Σοφία Καμπάκα. Θα πάρουν και αυτές τα πρώτα λεπτά συμμετοχής τους. Στον πάγκο η Άννα Νίκη Σταμολάμπρου και η Κόρνεϊ Ρέιτς. Παυλοπούλου που δίνουν οι οδηγίες και στις δύο νεαρές για τον τρόπο με τον οποίο θα μαρκάρουν τις αντιπαλές της. Βελίου στην επαναφορά προσπάθησε να κλέψει η Παυλοπούλου. Το φάουλ κερδίζει η Μουρ. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Τέταρτο φάουλ για την Πινελόπη Παυλοπούλου. Ένα και 26 ακόμα για το τέλος της αναμέτρησης. Θα αστοχίσει η Μουρ στην πρώτη βολή. Θα έχει δικαίωμα για ακόμα μία. Θα αστοχίσει την δεύτερη. 87-74. '73 είναι, είχε μπει ήδη το σκορ. 87-73, είναι 14 για τον Παναθηναϊκό. Τζόουνς θα κερδίσει το φάουλ, θα μετράει το καλάθι. Για να δούμε, θα το μετρήσουν οι διαιτητές. Δεν θα το μετρήσουν οι διαιτητές. Τζόουνς θα οδηγηθεί στην γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Ήταν το τέταρτο φάουλ της Λιούις. 71 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Φυσικά μην φύγετε μετά το τέλος του παιχνιδιού. Θα είμαστε στο παρκέ με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστριών. Ενώ και η Μαργαρίτα Μπάτσκου θα περάσει στο παιχνίδι. Άσοχη στην βολή Τζόνς, παραμένει το 88-73. Προσπαθεί να κλέψει η Χέρι Στανίδου. 59,1 ακόμα. Justin Jones θα καθίσει στον πάγκο. Μαργαρίτα Μπάτσκου επιστρέφει και πάλι στο παρκέ. Η 17χρονη παίχτρια για το Τριφυλιού. Παναθηναϊκός που αυτή τη στιγμή στο παρκέ έχει δύο 15χρονες, μία 17χρονη. Την Πινελόπη Παυλοπούλου που είναι στα 27 της χρόνια και την Δέσποινα Θεοδωρό Μανολάκη που πιθανότητα αν με ακούσει ότι είναι η μεγαλύτερη στα 32, πιθανότητα μπορεί και να παρεξηγηθεί.
Χιλιανούδη. Τέλος χρόνου για τις Σπερίδες. Δεν αντιλήφθηκαν ότι τελείωνε το 24. 45,3. Σίγουρα η Ελένη Καπογέννη θα είναι ευχαριστημένη από το κομμάτι της άμυνας. Παναθηναϊκός έχει πετύχει ήδη 88 πόντους. Δεν νομίζω όμως ότι θα είναι το ίδιο ικανοποιημένη με το κομμάτι της άμυνας. Παναθηναϊκός έχει δεχτεί 73 πόντους, τους 38 μάλιστα από μία παίχτρια. Είναι κάτι που θα τη ρωτήσουμε και την ίδια μετά στο τέλος της αναμέτρησης. Ο Παυλοπούλου θα πάρει το σουτ, θα στοχίσει. Μάχες για το rebound, βέλα καταλήγει στα χέρια της Μουρ. Ένα το rebound για την Αμερικανίδα. Θα κατεβάσει και την μπάλα. Πάτη, προσποιήθηκε πίσω τον αριστερό διάδρομο για την Λιούις. Κακή εδώ η προσπάθειά της, μπήκε μέσα στα θηρία. Άλλαξε την όψη την τελευταία στιγμή, 88-73, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα εκδηλώσει επίθεση. Πάμε να κάνουμε και την αποφώνησή μας εμείς από εδώ σιγά σιγά. Στους 25 η Άννα ανήκει στα Μολάβρου με 5 στα 7 τρίποντα. Στους 20 η διπλή Αντριάννα Τβίρκοβιτς που πέτυχε double-double και με 11 rebound, με πλούσια στατιστική, με μία assist, 2 κλεψίματα, 1 block και 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Στους 21 η Jasmine Jones σταθερά σε υψηλές πτήσεις. Από εκεί και πέρα 10 πόντους είχε η Πινελόπη Παυλοπούλου, στα χέρια της οποίας θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι με 88-73. Τρομερή εμφάνιση από την πλευρά των Εσπερίδων για την Grace Sierra Moore που είχε 38 πόντους. Αν κοιτάω την στατιστική σωστά, πρέπει να απήχε μόνο από το παρκέ για 52 δευτερόλεπτα. Έχει παίξει σχεδόν όλο το παιχνίδι. Στους 19 η Jordan Lewis που είχε και 5 στα 8 τρίποντα. Στους 10 η Πάτη. Τέλος λοιπόν της αναμέτρησης, Παναθηναϊκός θα κάνει το 2 στα 2, μετράει σάρες με συνήκες πλέον στην Α1, 88-73, εμείς θα διακόψουμε από εδώ και θα επανέλθουμε από το παρκέ.
Στην Ελένη Καπογέννη Κώστα, αρχικά να πούμε στον αέρα χρόνια πολλά στην Jasmine Jones που έχει τα γενέθλιά της και θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Δεν θα κουράζομαι να το πω, αλλά αυτή η ομάδα πάνω απ' όλα νομίζω ότι αν κάποιος μπορεί να τη χαρακτηρίσει κάτι, μπορεί να βάλει μόνο τη λέξη οικογένεια. Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Έχουμε τρομερή χημεία και ακόμα χρειαζόμαστε χρόνο, αλλά η ομάδα δείχνει χημεία στους χαρακτήρες, το πώς παίζει η μία για την άλλη, το πώς υποστηρίζει η μία την άλλη. Είμαι χαρούμενη γι' αυτό. Το θέμα είναι να το βρούμε και μέσα στο γήπεδο. Αυτό χρειαζόμαστε χρόνο. Αλλά πιστεύω ότι παιχνίδι με το παιχνίδι βελτιωνόμαστε. Για να πάμε λίγο στα σημερινά τα αγωνιστικά, έχω την εντύπωση ότι είσαι ικανοποιημένη από το κομμάτι της επίδεσης, αλλά όχι τόσο ικανοποιημένη από το κομμάτι της άμυνας. Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο ευχάριστο για έναν προπονητή, μια προπονητή να δέχεται και 38 πόντους από μια παίχτρια. Ναι, δεν είναι ευχάριστο. Δεν κάναμε καλή δουλειά πάνω στη Μουρ. Ούτε στην Λιούις. Στη Λιούις, βέβαια, στο δεύτερο ημίχρονο την περιορίσαμε, αλλά η Μουρ συνέχισε. Θα πρέπει να βρούμε λύση, γιατί δεν γίνεται να πηγαίνουμε τα παιχνίδια στους 80 και στους 90 πόντους. Θα πρέπει να το φτιάξουμε αυτό. Θα δουλέψουμε, θα δούμε τα λάθη μας, θα προσπαθήσουμε μέσα από την προπόνηση να βρούμε λύσεις και να παρουσιαζόμαστε κάθε φορά καλύτεροι στο αμυντικό μας σκέλος. Βλέπουμε ότι προσπαθείτε να εφαρμόσετε ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού φέτος. Παναθηναϊκός παίζει σε ένα up-tempo παιχνίδι, βγάζει πολλή ενέργεια, πολλή διάθεση και πολλή ταχύτητα στο παρκέ. Είδαμε στο πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης, είχατε κάνει 5 κλεψίματα με 5 ευνοιασμούς πετυχημένους. Ναι, αυτή η ομάδα το υποστηρίζει αυτό το στυλ παιχνιδιού, μας αρέσει αυτό το στυλ παιχνιδιού και πάλι. Σε αυτό το κομμάτι πρέπει να έχουμε και διάρκεια. Δεν είναι εύκολο, αλλά έτσι θέλουμε να παίζουμε. Αναλόγως βέβαια και την τακτική, αλλά ο στόχος μας είναι να πηγαίνουμε τα παιχνίδια σε up-tempo, γιατί αυτή η ομάδα της ταιριάζει και μπορεί να το κάνει καλά. Μεγάλη νίκη στο Βέλγιο. Έχετε ακόμα ένα εκτός έδρας παιχνίδι κοντά στην Μπίσσα την Τετάρτη. Κερδίσατε την ομάδα που ουσιαστικά θα παλέψετε ουσιαστικά για την πρώτη θέση του ομίλου. Από εκεί και πέρα, πώς βλέπετε τον όμιλο γενικότερα, γιατί αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει και πάρει την νίκη, μετά έχει 30 έντες παιχνίδια. Καταρχάς, να πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Αυτή η ομάδα που κερδίσαμε, εμένα προσωπικά με έχει εντυπωσιάσει για το πόσο αθλητική είναι, το πόσο καλά βασικά έχουν όλες. Τριπλάρουν όλες, τρέχουν όλες, σουτάρουν όλες, παίζουν άμυνα όλες. Ήταν μεγάλη νίκη πραγματικά. Δεν είναι εύκολο, τολμώ να πω, ακόμα και μέσα στην έδρα μας να τους κερδίσουμε. Τώρα πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι που είναι με τη Σλάβια. Έχοντας δει λίγο τη Σλάβια με την Μπεσίκτας, θα πω ότι είναι και αυτή πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή θα πρέπει να πηγαίνουμε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι και πάρα πολύ με καλό πλάνο και να το ακολουθήσουμε για να είμαστε μέσα στο παιχνίδι. Δεν θέλω να σκέφτομαι μακριά. Πάμε βήμα-βήμα και βλέπουμε όταν έρθει ό,τι έρθει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε την Άννα Νίκη Σταμολάβρου. Αν δεν σε αματοποιεί το παιχνίδι, θα συνέχισε να βάζει. Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω. Η αλήθεια ήταν μια καλή μέρα για μένα. Ακόμα καλύτερη επιθετικά για την ομάδα. Ωστόσο, στην άμυνα, όπως μας είπε και η κόουτς, έχουμε να βελτιώσουμε πολλά. Ωστόσο, ήρθαμε από μια πολύ καλή νίκη στην Ευρώπη. Απέναντι σε μια πολύ δυνατή και physical ομάδα. Επομένως, υπήρχε λίγο η κούραση. Η κόουτς έκανε πολύ καλό rotation, πολύ καλή διαχείριση. Το σημαντικό είναι ότι πήραμε την νίκη. Θα δούμε τα λάθη μας στο βίντεο σίγουρα και θα προχωρήσουμε βήμα-βήμα για το επόμενο παιχνίδι. Πέρα από το κομμάτι της ενέργειας και της διάθεσης, πετύχατε μια όντως πολύ μεγάλη νίκη στο Βέλγιο. Πόσο εύκολο είναι το να γυρίσει το τσιπάκι μετά από δύο μέρες, τρεις στο ελληνικό πρωτάθλημα και κυρίως να βάλει στο μυαλό σου ένα κουτάκι για να αγωνιστεί ένα παιχνίδι κοντά στις περιπτώσεις. Νομίζω ότι ήταν από τα μεγαλύτερα challenge, γιατί κάναμε όντως μια πολύ μεγάλη νίκη και θα μπορούσε εύκολα το μυαλό μας να έχει μείνει σε αυτή τη νίκη και σήμερα να μην παρουσιάζαμε την εικόνα που παρουσιάσαμε. Νομίζω ότι όλοι οι coaches κάνανε μια πολύ καλή δουλειά. Προκειμένου να μείνει το μυαλό μας μάλλον μέσα στο κεφάλι και να μην ξεφύγουμε. Ήρθαμε χθες, δουλέψαμε κανονικά στην προπόνηση έτσι όπως έπρεπε και έτσι όπως το διαχειρίστηκαν οι coaches από την άποψη κούρασης. Εξαιρετική δουλειά από όλους. Επομένως, τα εύσημα σε εκείνους γιατί μας κρατήσαν πραγματικά στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Ότι είναι ένα καινούριο παιχνίδι, μια καινούργια πρόκληση και πρέπει να παίζουμε σαν Παναθηναϊκός και να πάρουμε φυσικά την νίκη. Έχεις και μία σήμερα ιδιαίτερη στιγμή στο τέλος με την Jasmine Jones που έχει τα γενέθλιά της. Το είπα και στην Ελένη Καπογέννη νωρίτερα. Νομίζω ότι αν μία λέξη ευχράζει αυτή την ομάδα και τη χαρακτηρίζει είναι η λέξη οικογένεια. Οικογένεια. Η αλήθεια είναι ότι για μένα ήταν πάρα πολύ πρωτόγνωρο. Το έχω πει πολλές φορές. Ήμουν στο αντίπαλο δέος και πραγματικά το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα. Και ξέρω ότι είναι κλισέ, το λένε πάρα πολύ, αλλά όντως ισχύει για τη δική μας ομάδα. Πραγματικά. Είμαι πολύ τυχερή που έχω έρθει σε μια ομάδα που με έχει υποδεχτεί με αυτόν τον τρόπο. Θα μιλήσω για μένα που είμαι από τις Ελληνίδες πιο καινούργια, ας πούμε. Πραγματικά νιώθω πολύ τυχερή και ευλογημένη που έχω έρθει σε μια οικογένεια και νιώθω την αγάπη και τη στήριξη και της coach και όλων των προπονητών και της
και των συμπαικτριών μου και του κόσμου. Πραγματικά νιώθω πολύ ευλογημένη γι' αυτό. Λοιπόν, έχετε φέτος στην ομάδα, είστε τα τελευταία, από τα τελευταία μεταγραφικά αποτύπωμα, το τελευταίο. Παρ' όλα αυτά, κοιτώντας κανένα στο παρκέ, δεν καταλαβαίνει ότι έχει χρειαστεί χρόνο προσαρμογή, ότι χρειαστεί να δει μία. Τι ακριβώς συμβαίνει με σένα? Δεν ξέρω, νομίζω ότι απλά αισθάνομαι καλά, αισθάνομαι απελευθερωμένη. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό για μένα, έχει επιστρέψει το χαμόγελό μου πίσω, όσον αφορά το κομμάτι του μπάσκετ φυσικά. Πραγματικά νιώθω πάρα πολύ καλά να παίζω για την coach Καπογιάννη και για αυτή την ομάδα και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός θα νιώθω ακόμα καλύτερα και θα παίζω ακόμα καλύτερα. Πόσο σημαντικό είναι όχι μόνο και το σημερινό, αλλά να παίζεις και στο Βέλγιο και να έχεις ακόμα και εκεί τη συμπαράσταση του κόσμου? Πρωτόγνωρο, πολύ πρωτόγνωρο πραγματικά. Δεν το πίστευα. Είναι πραγματικά μόνο πρωτόγνωρο μπορώ να πω. Να παίζεις εκτός έδρας στο Βέλγιο και να έρχονται τώρα 40-50 άτομα να μας στηρίζουν. Μας αγκάλιασε ο κόσμος. Τρομερό, νιώθαμε λες και παίζαμε εντός έδρας. Γιατί δημιουργούσαμε μια εξαιρετική ατμόσφαιρα σαν να είμαστε στη λεωφόρο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, Μίγια, και επιτυχίες. Λοιπόν, αυτά και από την Ανανίκη στα Μολάμπρου. Να ευχαριστήσουμε τον Θοδωρή Κότσικα που ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Βούκουρας. Από εμάς, καλή συνέχεια και καλό βράδυ.